πες μου πώς μπορείς χωρίς καφέ. Σε βλέπω τόση ώρα και λέω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καλημέρα. Καλημέρα, μα πώς. Αντέχω, δεν ξέρω, δεν το είχα ποτέ. Δεν πίνεις καφέ. Ίσως όταν ξυπνούσα ναι. Να έστειβα πορτοκάλια, φυσικό χυμό και να ετοιμαζόμουν. Καλά, αυτό θέλει κανένα 4 χρόνια να σηκώθεις πιο μπροστά, να πάρεις το πορτοκάλι. Να το βάλεις, και να όχι μόνο αυτό, μετά καθαρίζει και τα... Αυτό είναι το χειρότερο. Στην πορτοκαλάδα τη φυσικά, το χειρότερο είναι να καθαρίζεις τον αποχυμωτή, πάντα, το στίφτη. Πάντα. Αχ, Παναγία και Χριστέ. Ηρωίδα, κυρίες και κύριοι, Έλενα. Είναι κοντά μας σήμερα. Την είχαμε συνηθίσει, ερχότανε με αντροπαρέα εδώ. Με παράτησα. Ναι, σε παράτησα. Γιατί εντάξει, το μετάνιωσαν όλοι όσοι έρχονται σε αυτή την εκπομπή. Επειδή θα ερχόμουν. Ναι. Όχι, γενικά, ρε παιδί μου, γενικά. Είναι ένας προβληματισμός. Μαζί θα τα πάμε πάρα πολύ καλά και θα είμαστε έως και τις 8. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Πάρα πολλά παιδιά που... τι γίνεται, άιντε, καλά, εντάξει. Τι γίνεται. Γίνονται, σαμποτάζ. Δεν ξέρω τι γίνεται, έχουμε κάποια θεματάκια λίγο με το σήμα, με τη συχνότητα. Δεν ξέρω πώς μας ακούει έξω ο κόσμος, ας μας ενημερώσει. Δεν ξέρω αν η γραμμή μπορεί να μας βοηθήσει, καλημέρα. Καλημέρα, δεν μας ακούει η γραμμή. 231-0287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Ας μας δώσετε ένα στίγμα για το στίγμα μας, γιατί ακούμε κάτι χράτς χρούτς και δεν εγώ είναι από την... Ακούω μια χαρά, δεν ξέρω, κάτι ακούω, κάτι περίεργα πράγματα, ρε παιδί. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μαμά. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το να. Όντως ακούγονται κάτι χράτς, χρούτς, ακούγονται. Καλά τα λαμβάνω και εγώ τα σήματα και τα μηνύματα. Είναι σαν να γίνονται παρεμβολές πάνω στο σήμα ναι, για κάποιο ναι. λόγο. Σαν να κάποιος σταθμός να πέφτει πάνω σας, κάτι τέτοιο. Θα το συνθλίψουμε. Ποιος ναι, μπορεί να είναι. Το συνθλίβεται συνέχεια. Βγαίνει για 1-2 δευτερόλεπτα και μετά βουφ, εξοργανίζεται. Ναι. Τα ίδια λαμβάνω κι εγώ. Εσύ, Μπατ, έχω ένα πρόβλημα, ρε εσύ. Εδώ είμαστε για να το λύσουμε. Λοιπόν, εσύ, ποτέ δεν το είχα αυτό. Για πες το. Δεν παρησυχείς. Δεν μου σηκώνεται, ρε, δεν μου σηκώνεται το πρωί. Τι εννοείς, παιδί μου. Δεν μου σηκώνεται. Πρώτη φορά. Γιατί? Ναι, πρώτη φορά δεν μου σηκώνεται. Γιατί? Δεν μπορώ να σηκώσω το πάπλωμα, ρε. Λέω, αμάρνε, Έχει κρύο. Έχει κρύο όσο δεν πάει σήμερα. Είναι αρκετά κρύα η μέρα. Ναι. Όλο μήπως το ρίξεις στη μουσική αυτό, μου σηκώνεται. Δεν ακούς άσματα. Πού να το σηκώσεις, ρε. Πού να το σηκώσεις τώρα το παπλωματάκι. Θα σου έλεγα... το περίμενα, άκουγα τον τέτοιον... Είχα τη λύση. Από τις 10 η ώρα κάπου. Χαρουστάκι. Εγώ είχα τη λύση να σου δώσω, θα σου έλεγα αυτό που λέει και ο Συρίγος. Πάρε ένα γκράνους. Κρατάει 48. Είναι αλήθεια ότι κρατάει 48 ώρες. Παιδιά, δεν το έχω δοκιμάσει να σου πω την αλήθεια, εντάξει. Αλλά αν θέλετε, για χάρη του κοινού, μπορώ να το δοκιμάσω. Δοκίμασε το για χάρη του κοινού. 48. Κάτω για το κοινό σου. Για το κοινό. Θα προθυμοποιηθεί. Θα γίνω πειραματόζω. Για τις κοπέλες εκεί πρέπει να προθυμοποιηθεί να δούμε τι γίνεται. Τι να, αυτά τώρα δεν είναι. Εντάξει, εγώ παιδιά θα... Εντάξει, ξέρεις, πώς το εννοώ. Ναι, καταλαβαίνω. Επιστημονικά. Το θέλει καθαρά επαγγελματικά. Καθαρά επαγγελματικά. Παιδιά, εντάξει, θα κάνω. Θα θυσιάσω τον εαυτό μου για χάρη της επιστήμης. Καλά, ξέρω, εσύ την κορμάρα σου δεν θυσιάζεις τον κόπο. Κανονικά. Μόνο μέσα στα παπλώματα. Μέσα στα παπλώματα. Αχ, αυτά τα χράτς χρούτς ήρθαν. Δεν θα μας χαλάω στη μέρα, θα τα Να το πάλι τώρα ακούστηκε. Παιδιά, θα το ξεπεράσουμε. Δεν μπορεί. Θα εξορτήσουμε το κακό. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Μην νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό. Θα δώσουμε ένα γκράνους στην κονσόλα να αναπληρωθεί. Και να είναι κοντά μας. Να φύγουν τρέχοντας. Έτσι, να είσαι καλά, γορίνα. Σε φιλούμε, σε χαιρετούμε. Γεια σας.
Δύσκολη ημέρα, Ελένα μου. Γιατί? Κρύο δεν έχει, μωρέ, δεν κρυώνεις. Ναι, αλλά είναι προπαρασκευή. Αμανάτι. Εγώ ετοιμάζομαι. Ετοιμάζεσαι γιατί, θα πας κάπου? Έχω ταξίδι σήμερα. Τι κάνω? Για δώσε μας εδώ σε εμάς, ας πούμε, τους φτώχους που δεν έχουμε την... Στα παγωμένα Ιωάννινα. Πω, τι ωραία, αρέσει. Όντως. Δεν έχω πάει ποτέ Ιωάννη. Εκεί, εκεί σπούδαζες. Ναι. Τι θα πάω να ξανασπουδάσεις? Για ορκομοσίες αυτή τη φορά. Όχι. Θα μαζευτούμε, ξέρεις, όλοι. Η παλιοπαρέα. Ναι. Η παλιοπαρέα. Εσύ το έχεις πάρει το πτυχίο σου κανονικά. Βέβαια, εννοείται. Ένα παράδεισο εκεί. Κλείνω ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ορκομοσίες, τέτοια αυτά, κεράσματα. Συγγενείς, μαμάδες, γιαγιά, το περίμενα. Τι ωραία πράγματα αρέσει. Και η Ιωάννα τώρα όμως, ο Μίχλη, υγρασία. Πάντα. Γιάννα, βροχή. Βροχή, έκλειο. Λένε το Λονδίνο της Ελλάδας. Το Λονδίνο της Ελλάδας. Από κρύο πώς πάμε στα Γιάννενα? Δεν πάμε. Μείον. Γενικά το μείον παίζει πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Και στη Θεσσαλονίκη μας είμαστε οριακά αυτή τη στιγμή. Είμαστε στον μηδέν. Ξέρω πώς το πω. Στους μηδέν ή στο μηδέν. Είμαστε στο μηδέν. Στο μηδέν βαθμό. Στον ένα βαθμό. Εκεί παλατζάρει το θερμόμετρό μας. Από τη βάση δεν πέφτουμε. Με τίποτα. 48 ώρες ακμεώθητε. Γιατί εγώ έχω και Παρασκευή μπροστά με εσύ σήμερα, Πέμπτη, λελέ. Άρα για σένα είναι σε Παρασκευή ουσιαστικά, ε. Ναι, τελικά. Γι' αυτό προπαρασκευή το συνδύασα εγώ. Το συνδύασες έτσι. Προπαρασκευή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, της Ζωάρας. Αυτό είναι το λόγο επειδή. Καλημέρα και στη γραμμή. Τέλειο στην μπάρλα. Ναι. Συγγνώμη. Στην μπάρλα 10 ώρες μπαρμπάρ. Συγγνώμη. Σιγά μην είναι και το Λονδίνο οι παγουράδες τώρα. Γίνανε και Λονδίνο. Δεν γίνανε. Γιατί έχεις πάει στα Ιωάννα? Εγώ ρε 100 φορές ρε. Και δεν σ' αρέσουνε? Έχω ακούσει τα καλύτερα. Δεν έχω πάει, παιδιά. Δεν ξέρω είναι για ποιο λόγο. Είναι από τις πιο ωραίες πόλεις. Περνάς υπέροχα. Να καλέ ανατρίχιασαι. Γιατί ρε, δεν σ' αρέσουν τα Ιωάννινα? Όσο θα πουλάτε τρέλα στο λαό του Άρη, έτσι, έτσι. Αυτά τα προβλήματα θα έχετε στο σήμα. Θα γίνετε καλοί άνθρωποι και θα σας φτιάξουμε εμείς στο σήμα. Τι να χωνείτε. Θα σέβεστε. Θα μάθετε να σέβεστε το λαό του Άρη, γιατί θα έχουμε άλλα. Ο οποίος έρχεται. Έρχεται, έρε, να βγάλει κληροτήρα. Τρίτη είναι η κλήρωση. Δεν πρόκειται να παίξει παοκάρης. Όλοι από χθες έχει ανοίξει μια κουβέντα ότι ήδη ο κόσμος συζητάει τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, το ένα το άλλο. Δεν πρόκειται, παιδιά, να κληρωθεί ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Σας το δίνω εγώ τώρα. Η μαγική μου σφαίρα το βλέπει, να το ξέρεις. Τι κάνετε, κυρία μου, εσείς? Είμαστε καλά, καλημέρα. Είμαστε καλά, καλημέρα. Έτσι. Γλυκά θέλω να με μιλάς. Γλυκά. Μην έχω μπάλα. Ναι. Γιατί δεν παίζει. Ναι. Σήμερα με κάνουν όλο μοντάζ για κάποιο λόγο στο στούντιο. Εντάξει, θα τα φτιάξουμε. Να σε πω κάτι. Για πες. Μιλήσαμε όλο το βράδυ με τον Παπαδομολάκη, μιλούσαμε για φαΐ και γεμίσαμε, ας πούμε. Οι καλύτερες κουβέντες γίνονται, να ξέρεις. Καλά, εγώ δεν τα ξέρω. Ποια εκπομπή μίλησε πρώτη για φαΐ στα Ερτζιάνα? Τρία χρόνια γιατί συζητάμε εδώ στο λόγο επειδή. Αν μη τι άλλο, πνευματικά δικαιώματα θα σας ζητήσω. Γιατί είναι δικού... Η Έλενα είναι που ήρθα την προηγούμενη εβδομάδα που την είπα για τον Παντελόνι. Όχι. Άλλη Έλενα. Όχι. Άλλη Έλενα. Είμαστε δύο. Είστε δύο, παιδί μου. Μήπως φοράς και εσείς σχισμένο Παντελόνι? Δεν ξέρω. Όχι, γιατί έξω έχει κρύο. Έχει κρύο. Δεν είμαστε τώρα για μαγκές και τέτοια. Και εσύ, κούκλα μου, τι ομάδα είσαι? Εγώ μένω Τούμπα. Πάρτε να τα χαίρεσαι, θες και τα ρωτάς. Και είμαι και ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ρε συχαμένε, σύρε τραγουδοποιές. Εγώ τι έκανα? Σύρε τραγουδοποιές, σύρε σύχαμα της μικροφωνικής και της ραδιοφωνίας. και του πενταγράμμου. Όλο μαυρό άσπρα πράγματα φέρνεις εκεί πέρα. Λέκα, αφού ξυπνάνε το πρωί. Το έχουμε πει, Αριανή είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι πιο εκλεπτισμένοι, ρε παιδί μου. Είναι δικηγόροι, είναι τέτοιοι. Είναι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ. Οπότε ξυπνάνε πιο αργά. Και τι πτυχίο έχετε πάρει εσείς, κυρία μου? Εγώ έχω δύο πτυχία. Μάτα. Σπάνιο να έχει παοξής πτυχίο είναι ένα σπάνιο. Αυτό να λέμε. Εντάξει. Ζουράρης, καθηγητής πανεπιστημίου, σε παρακαλώ. Ναι. Τι πτυχία μπορείτε να μας ενημερώσετε? Βεβαίως. Είμαι νηπιαγωγός και δημοσιογράφος. Και δημοσιογράφος και νηπιαγωγός. Ταιριάζουν αυτά τα δύο. Να κάνεις το ρεπορτάζ της ομάδος. Άλλαξε αυτή την πόλη, σε άλλη θα πάτε. Θα κάνει τα ρεπορτάζ των K20 και τέτοια, τον Τζικό. Θα κάνει τις μικρές ομάδες. Και τώρα ξέρεις, οπότε... Ναι. Μπασμανίδη, μπορεί να μιλήσουμε και εμείς που σε έπιασε πρωί-πρωί. Με έπιασε, τι να κάνω, με έπιασε. Προσπαθώ να ζεσταθώ, γι' αυτό παίρνω μπρος. Αυτό που είπε νηπιαγωγός,
τον τελευταίο καιρό νιώθω νήπιο. Ρε, τι είναι αυτό, αυτό, είναι, αυτό θέλει ψυχίατρο, να το ξέρεις. Ξάπλωσε, παιδί μου, στον καναπέ να σου πω άμα αισθάνεσαι νήπιο. Και γιατί. Ξάπλωσε, πισωμίλησε μου για σένα. Έτσι. Να σε καλά, Πασχαλάκο μου. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε γραμμούλα, καλημέρα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, αγόρι μου. Εγώ είμαι. Έλα, δεν είχε ο προηγούμενος. Ήταν ο Μανολάκης, ήταν μαζί με τον Μάνο, ναι, και η Σούλα και πιάσανε μια συζήτηση. Υποτίθεται θα γινόταν η ανακάλυψη ποιο ήταν το τέταρτο άτομο που χώθηκε μέσα στο βγάρι, ξέρεις. Πού το τέταρτο άτομο. Δεν σ' άκουσα κανένας διακοπές, το τέταρτο άτομο που χώθηκε. Και αντί να βγάλουν αποκάλυψη, αρχίσανε και μιλάγανε για το ποιο, πού πάει το τέτοιο, πώς το λένε, μωρέ. Γενικά ξέρεις πώς θα κάνεις τον σαβάτα, πώς θα κάνεις το ένα, πώς θα κάνεις το άλλο. Αφού με πιες μια άλλη φορά. Και σ' ανοίγει και όρεξη και τρως και βραδιάτικα και παχαίνεις. Αυτά είναι τα χειρότερα. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι είναι για να σε παχαίνουν. Εμείς εδώ διέτης. Ξεκινήσαμε με το χυμάκο. Ναι, μας έχετε στη δίαιτα. Με το χυμάκο μας και με τα τέτοια μας να πούμε. Και με τα φυσικά σκευάσματα. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Ωρεξάτη λοιπόν πρωί, όλοι μας κυρίες και κύριοι, Ωρεξάτη, μπράβο. Πώς θα είπες, προπαρασκευή. Τελειώσανε αυτά, κάποτε η Πέμπτη ήταν το μικρό Σάββατο, ο κόσμος έβγαινε, ξενυχτούσε. Η αλήθεια είναι ότι είδα το βράδυ έξω κόσμο. Είδες, βγήκες χθες Τετάρτη, βγήκες. Λίγο, και απόρρισα και λέω, κοίτα να δεις, Τετάρτη βράδυ, λέω και ο κόσμος βγαίνει. Τα ίδια και για σένα μπορεί να είπανε κάποιες, να απόρρισαν, σου λέει, γιατί ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν στο γύρνα, οπότε όσοι έβγαιναν, απόρρισα λίγο, λέω, φάνε τίποτα φοιτητές. Αυτοί που παίρνουν τα πτυχία και γλεντάνε, γλεντοκοπάνε. Τι να κάνουμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Πέμπτη λοιπόν, 15 του Δεκέμβρη, στα μισά του μηνού. Πάει το φάγαμε αυτό, τελείωσε. Σε μια εβδομάδα Χριστούγεννα. Ναι, τα λέγαμε. Ναι. Το δίνουμε εδώ άχαστο. Ελευθερίου Ιερομάρτυρος και Ανθίας της Μητρός. Οσιομάρτυρος Σωσάνης, Διακονήσεις Ελευθερού Πόλη. Χρόνια πολλά στον Ελευθέριο, στον Λευθέρη, στο Λευθέρη, στην Ελευθερία, στη Ρία, στη Λευθερία, στη Ρίτσα, στη Ρίτσα, στην Ανθή, στην Ανθούλα, στην Άνθια, με όνομα, στην Σίλβια, στη Σωσάνα, μέχρι εδώ. Πολλά έχουμε πολλά, και σήμερα. Χρόνια πολλά, γιορτάζει και ο Πολιούχος Σταυρούπολης, ο Άγιος Ελευθέριος. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια μας πολλά, κανονικά έπρεπε να έχουμε αργία εδώ, να μην έχω έρθει εγώ σήμερα, να κάτσω να πάω στην Λιτανία. Βάκα. Ή το πρωί-πρωί να πάω στο... πώς λέγεται το πρωινό, στη λειτουργία, δεν ξέρω. Πώς περινός είναι το απογεύμα. Δεν τα ξέρω καθόλου. Δεν τα ξέρεις, αχ, γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Άλλαξε, η εκπομπή μας είναι βαθιά θρησκευόμενη. Για να κάνουμε κουβές πρωινές. Θα σας τρώσω εδώ, θα σας φέρω με το, πώς το λένε αυτό, το τέτοιο, με την Αγία Γραφή. Το λιβανιστήριο. Όχι, θα έχω να σας ψεκάσω. Θα σας ψεκάσω, δεν θα σας αγιάσω. Θα έχω νέες δραστικές μεθόδους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες του Αγίου Ελευθερίου, βοήθειά μας. Με κρυουλάκι σημερινή ημέρα. Είπαμε, δες, πού να σηκωθείς από το παπλωματάκι, πού να βγεις έξω, πού να μπεις στο λεωφορείο. Εγώ ξέρεις τι έκανα. Τι έκανες. Δεν κοιμήθηκα καν. Αλήθεια. Ήμουν στο κρεβάτι, έλεγα κατεβάζω παπλώμα, ανεβάζω για να είναι πιο εύκολο να σηκωθώ. Κάτσε, κάτσε. Τι εννοείς, κατεβάζω, ανεβάζω. Λοιπόν, αυτή τη μέθοδο. Σκεφαζώ. Από μόνη σου. Από μόνη μου, φταίω εγώ το εφήβρα. Σοβαρά, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, καταπληκτική μέθοδο. Don't try this at home. Κατεβάζεις, δηλαδή. Ήταν σε καλά, παιδί μου, τι ώρα γύρισες από έξω. Λοιπόν, και γυρνάω 12.30. 12, μια χαρά. Πέσε και κοιμήθηκε. Ξαπλώνεις. Ναι, κρύο. Κρύο. Πολύ κρύο. Ναι. Λέω να κοιμηθώ, έχω 5 ώρες. Να μην κοιμηθώ. Παιδί μου, 5 ολόκληρες ώρες είχες. Δεν μπόρεσα, δεν τα κατάφερα. Δεν είχα στο μυαλό μου. Και εγώ νόμιζα ότι είχες, ας πούμε, κατά τις 4 και τέτοια. Σου φάνηκαν οι 5 ώρες λίγες. Ναι, το έχω πολύ στο μυαλό μου. Πολύ. Αχ, ακούτε πόσο ο κόσμος αγωνιά για να βρεθεί εδώ στο πλευρό μας πρωί-πρωί από τις 6. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, αναστατώνεται. Και... μετά κόπων και βασάνων. Εφήρμοσε στο σύστημα, κατεβάζω και ανεβάζω πάπλωμα, το οποίο είναι πιο. Κατεβάζω πάπλωμα. Κρυώνω λίγο. Κρυώνω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ αν έχει κρύο. Ξανανεβάζω. Περνάει η ώρα. Κοιμάμαι. Κοιμάμαι 10 λεπτά.
ξυπνάω από το κρύο, έρχομαι. Πατέρνα να το κάνεις αυτό, να το πιστοποιήσουμε, να πάρουμε και Άιζο. Έχω κι εγώ βρει κάτι, το εφήβρα. Τόσο από τη ηχεία, ρε παιδί μου, κάπως έπρεπε να, να βγάλεις για τεχνογνωσία. Κατεβάζω και ανεβάζω πάπλωμα. Για όσους ενδεχομένως μπορεί να έχετε δουλίτσα, πολλοί κόσμος το κάνει αυτό και πολλοί το έχει. Μην νομίζεις, όταν είναι να κάνει κάτι το πρωί, σκέφτεται τώρα να κοιμηθώ λίγο, να ξυπνήσω, να είμαι βαρύς και το παίρνουν σερί. Είμαστε εναντίον του σερί, προσωπικά εγώ. Κι εγώ ορκίζομαι ότι το έκανα πρώτη φορά όταν ήρθα εδώ. Αλλά άλλοι με όθησαν. Έτσι, κακές παρές. Διότι ό,τι και να κοιμηθείς είναι ένα μικρό κέρδος. Ακόμη και το τέταρτο. Θα πας φαντάρος και θα καταλάβεις την αξία, του ελαχίστου ύπνου, το πόσο λειτουργικός και το πόσο ευεργετικός μπορεί να είναι. Γι' αυτό λοιπόν κλείστε τα μάτια, αν έχετε κάποια δουλειά, χάστε τη δουλειά σας. Το λόγο επειδή θα είναι εδώ να σας συντροφεύει, να σας κρατάει ξύπνιους πάνω απ' όλα. Να σας τσιτώνει. Ξέρω, θα βρούμε έναν τρόπο, ρε παιδί. Μην μπορούμε να νευριάσουμε τον κόσμο. Γιατί όχι. Πετάς μια ατάκα τώρα για τον πάγκο τον Άρη του Ράκλη. Θα σε πω, εγώ σκάνε και μηχανάκι από κάτω. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σε ένα Ολυμπιακάρα, ας πούμε, στα ΕΦΕΠ. Δεν έχω παράπονο. Πάντως από τους ακροατές, από τις 6 και 5 είναι. Τι παιδί μου, και αυτοί κατεβάζουν και ανεβάζουν πάπλωμα τώρα. Τι νομίζεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη. Μας στέλνει καλημέρα, μεγάλε Μπάτμαν, και καληνύχτα. Το ξέρει το κόλπο. Καλά, 6:30 είναι prime time για μας. Είναι αυτή η μετάβαση. Ναι. Είναι η μισή νυχτερινή. Όμως, αν το σκεφτείς, πόσοι πραγματικά τελικά ξυπνάνε για τις δουλειές τους τέτοια ώρα. Έχει ακόμα κόσμος δουλειές, αυτό με εντυπωσιάζει. Εγώ νομίζω ότι εντάξει, ρε παιδί μου, τελείωσε. Το πρωί θα είμαστε Τζαμάικα εδώ, αραχτή. Διαπιστώνω ότι ο κόσμος δουλεύει, έχει κίνηση τέτοια. Τι δουλεύετε, ρε. Θέλω να σου πω κάτι. Είναι ξύπνοι και αυτοί που τελικά τέτοια ώρα γυρνάνε σπίτι. Οπότε πετυχαίνουμε και τους δύο. Αυτό το έχεις σκεφτεί. Βέβαια, πολλάκι. Αλλά τώρα ποιος, από την άλλη, υπάρχει κόσμος που βγαίνει ακόμη έξω. Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει. Εγώ το βλέπω. Το βλέπεις εσύ, κάνεις ποτέ. Είσαι και πιο νεαρά. Εμείς είμαστε τίποτα. Παππούδια με την πιτζάμα. Από τη στιγμή οπότε, που γυράμε σπίτι. Νομίζω ότι τελικά αυτή είναι η καλύτερη ώρα. Η καλύτερη το ώρα. Το πόρισμα το έβγαλα. Βγάλαμε το πόρισμα. Λοιπόν, τα ακούτε εκεί στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αν σας πάρουν και σας ρωτήσουν τι ακούτε το πρωί, θα πείτε ακούμε την καλύτερη ώρα. Μην πείτε εκπομπή, δεν μας βιάζει. Θα πείτε και μόνο ότι είναι 6 ώρα ξύπνιος. Καλύτερη ώρα για να ακούς ραδιόφωνο, βρε αδερφέ. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώ. Όχι, τι ονοματεπώ κι εγώ. Κάθε φορά ξεχνιέμαι. FM και ενώ το μήνυμά σας απλά. Αποστολή στο 54526. Λογικά αύριο θα έχουμε κάποιες παροχές. Θα δούμε και τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου. Να κληρώσουμε, Ελένα, από έτσι, ας πούμε, μια. Τι έχετε. Πώς να το πω. Μια συντροφιά με όλα τα κορτσούδια που θα ορκιστείτε εκεί στα Ιωάννινα. Κάποιος φίλος που μπορεί να θέλει να ταξιδέψει για να κάνει χιλιόμετρα. Να έρθει να σε συγχαρεί. Κληρώνουμε και ταξιδί. Μόνο του, παιδί μου τα βάλει. Πόσα κορίτσια θα είστε μαζεμένα, γιατί εκεί στα νηπιαγωγή. Να μην είμαστε 5-6. 5-6, 5-6 και φαντάζομαι για πόσες άλλες. Υπάρχουν άντρες νηπιαγωγοί. Όχι. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι στη σχολή μου να υπήρχαν 5 άντρες. 5 στα πόσα. Στα 200 άτομα. Τα ακούτε, ρε κορόιδα. Πάτε και γίνεστε χημική, μηχανική. Τα Γιάννενα είναι οι σχολές. Γυναικοκρατούμενες, εννοείται. Πλειοψηφία γυναίκες στα Γιάννενα. Ναι, και πάνε και στηβάζονται τώρα, να σου πω εγώ, σε κάτι ξάνθες που είναι όλοι κάτι μαντράχαλοι. κάτι πολυτεχνία, κάτι τέτοια. Σε κάτι. Ναι, υπάρχουν πόλεις που έχουν έλλειψη, ας πούμε, σε. Ναι, Ορεστιάδα. Ορεστιάδα. Που έχω πάει και στην υπέροχη Ορεστιάδα. Ναι, τίποτα. Δεν υπάρχει δείγμα. Τίποτα. Η λύση λοιπόν είναι τα Γιάννενα. Ναι, το ήξερα αυτό. Στο φουλ. Το συνιστώ. Έτσι. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός από το λόγο επειδή τα νέα παιδιά που μας ακούνε ανεξάρτητα. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να σπουδάζεις δουλειά δεν θα βρεις. Οπότε κάτσε να απολαύσεις. Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Κάτσε να απολαύσεις, ρε παιδί μου, τα 4 χρόνια που θα είσαι εκεί και βλέπεις. Και 5-6 κάντα. Να το νιώσεις, να το ευχαριστηθείς. Να μάθεις γράμματα, όχι τώρα αστεία. Σε πόσο χρόνια βγάλεις σχολή? 4. Σε 4. Φυτό. Όχι, όχι. Ορκίζομαι. Δεν διάβαζα. Και πώς τα. Ήταν εύκολη σχολή, εντάξει. Εύκολο είναι πιαγωγό. Εντάξει, τον καθένα ανεξαρτήτω. Μπορεί για σένα να ήταν εύκολο, για κάποιους άλλους και κάποιες άλλες μάλλον να ήταν δύσκολη.
Μάλιστα, σκέφτομαι να πάω να δώσω κι εγώ λοιπόν πανελλαδική σήμερα. Μου έβαλε έτσι ένα νέο τέτοιο, ένα νέο task. Παιδαγωγικό, όχι, νηπιαγωγών. Παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών. Νηπιαγωγών, γιατί το παιδαγωγικό εντάξει, ρε παιδί μου, έχει αρκετούς άντρες. Δεν θα έχουμε ανταγωνισμό. Τώρα εκεί, νηπιαγωγός, μια χαρά. Και τα πάω μια χαρά και με τα νήπια. Τι νομίζεις, καλημέρα. Χαίρετε. Να, ένα νήπιο. Κατάλαβες. Ήμουν σίγουρο ότι θα έπαιρνε 1-0-5. Γιατί και εσύ σπουδάζει στα Γιάννενα, σχεδόν, γι' αυτό. Είναι να ανέβω όπου βγήκε μια δουλειά και το λέω τον Τζούνιο, λέω εσύ, είναι να ανέβω. Τι να κάνεις μου λέει. Λέω, έχω μια δουλειά. Τι δουλειά είναι αυτά, κατέβω εγώ τώρα Χριστούγεννα. Για έτσι καλά ρε, θα φας απαγορευτικό, δεν πρόκειται να πας ποτέ. Πρέπει να ανέβω οπωσδήποτε, μην τολμήσεις και δεις χωρίς τη μαμά ρε. Έχουμε... Γιατί ρε το λέω για να μην κάνεις ρε δίνει. Αυτός τώρα που ο νέος παράγοντας δεν τον έχουμε υπολογίσει. Οι γονείς των φοιτητών στα Ιωάννινα και σε τέτοιες πόλεις. Να, σαν τον Νίκο. Ναι. Που πάει και φορτώνονται στα παιδιά τους που θέλουν έτσι. Μια στο τόσο. Μια στο τόσο, καλέ. Ποτέ στο τόσο είναι δυνατόν. Μα δεν το ξέρεις, ο γονέας πάντα θα πάει επίσκεψη στο παιδί του που σπουδάζει στη χειρότερη φάση, το χειρότερο Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο που θα. Ξέρεις, έλα από το σπίτι να δούμε μια ταινία. Θα πει σε μια κοπελίτσα, φέρει πίνο γιο σου, τότε θα πας. Στάνταρ. Καλά, εγώ τώρα ακόμα φρέσκο είναι, δεν πρόλαβα. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, πάντα θα πας στο πιο άβολο Σαββατοκύριακο. Στο ένα και μοναδικό που δεν θα έπρεπε να πας. Αλλά θα πρέπει να πας, ας πούμε, γιατί κάτι έγινε. Εξής έγινε μια υδροροή, έσπασε ένα εκείνο, ένα τ' άλλο, ένα σοβάτισμα, ένα αυτό, ένα εκείνο. Πρέπει να πας. Ναι, καλά, σε λέω είναι το κάτι άλλο τώρα, εντάξει, λέει και η Έλληνα εκεί, αλλά άμα δεν το ζει, δεν μπορείς να το ζει. Εγώ πέρα και στατιστικά είναι 28.000, λέει, 20.000 είναι γυναίκες και 8 είναι άντρες. Κλείστε μας ένα live, ρε, όμως γιατί δεν παίζουμε τόσα χρόνια live και εδώ μας έρχονται γιανιώτες. Θα κάνουμε ένα live να έρθω κι εγώ μαζί. Ναι, ναι. Θα πρέπει να το ψάξουμε, εδώ έρχονται γιανιώτες, σε παρακαλώ. Και μας παίρνουν και τις δουλειές. Προχθές άκουσες ο Συρίγος είχε την άλλη την Έλενα. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Έβγαλα λεβέντη. Έτσι μου είπε η Έλενα. Γι' αυτό σε πήρα να δούμε. Ο Γαλλία. Είχε πάει στα Καλάβρητα. Ναι. Και γύριζε και ήταν κρυωμένο. Και δεν μπορούσα να μιλήσω. Έβηχε συνέχεια. Εσύ εντάξει, έχεις παράδειγμα. Αυτός έβηχε συνέχεια και τον μοιάσανε εκεί τις συζητήσεις και κατά... Και άλλη φορά έχει βγάλει ο Συρίγος. Ναι, ναι, εντάξει, με τον Βασίλη Βέντη τα λέγανε πολλά χρόνια πριν before it was cool, πριν μπει στη Βουλή ο Βασίλη. Και Άδωνη Γεωργιάδη είναι... Όχι, θέλω να πω ότι όταν το ξεκίνησε, ρε, ναι, 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 ναι. Που είχε πρωινή τον ξανάβγαλε, βέβαια. Ναι, 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 και Άδωνη Γεωργιάδη είναι τα που λένε του Γιώργου του Συρίγου. Ναι, μου το είχε στείλει η Έλληνα, λέει, πήγα χθες στο Γιώργο του Συρίγου, στον κύριο Γιώργο, και λέει, βγάλαμε Λεβέντη. Και λέω, τέλεια, λέει, χάμος. Εννοείται, λες καλέ. Είτε που άμυχε εκεί που μιλούσε. Είναι πολύ πλάκα να πω. Εντάξει, είναι και μια γενιά βέβαια που δεν το ζήσανε το Βασίλη το Λεβέντη στα Ντουζένια. Και είναι τα ωραία, το κανάλι 69. Κλείνουν και τον τάφο του κανάλι. Ναι, 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 ναι. Και τέτοια. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε, γι' αυτό ίσως δεν έχουν ας πούμε, τόσο συναισθηματικό δέσιμο. Και μου ήρθε η ιδέα τώρα με τα αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Να βγάλεις αλέφαντο ρε εσύ κάποια δόση. Εντάξει, έχει βγει. Ναι, γιατί, ωραία, όχι, ανάλυση. Έχει βγει. Ο αλέφαντος έχει βγει, ρε παιδί μου, έχει βγει στα ράδια. Εντάξει, εγώ εννοείται, είμαι super fan Νικού Αλεφαντού. Τώρα τόσο πρωί. Τώρα έχει πάει πλάκα. Ανάλυση, ξέρεις τι, αυτό ρε παιδί μου δεν μ' αρέσει. Ότι κάποιοι ας πούμε το έχουν κάνει. Και, βγάλουμε να κοροϊδέψουμε. Σιγά βρέξουμε. Όχι, όχι, όχι. Σιγά βρέξουμε. Έτσι με τα κουκλάκια που το βγάζει ο Γιώργο Τέρκιο. Έτσι κάνανε και με τον Βασίλη Λεβέντη παλιά. Μην το ξεχνάμε ότι το βγάζει. Το βγάζανε να τον κοροϊδέψουν. Yeah. Δεν θα ξεχάσουμε εκείνο το αλίστου μνήμης, την αλίστου μνήμης εκπομπή προφίλ με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο μετέπειτα υπουργό εργασίας. Ναι, εκείνο ήταν για. Είχα φάει πρόστιμο τότε ο Αντέρα. Κατάλαβε. Είναι οι εξυπνάδες, εμείς είμαστε καλύτεροι, θα βγάλουμε. Μην νομίζεις και εμένα γιατί με βγάλανε. Με βγάζουν για γραφικό στα κανάλια του. Την πατήσανε, είδαν ότι σπάσουν νούμερα. Την πατήσανε. Σπάω αυτιά. Λοιπόν, Νίκο μου, να πάμε να διαλυματιστούμε γιατί συμπληρώσαμε τις 6.30 και λίγο παραπάνω. Και το άλλο μισό λεπτό. Ναι, ναι. Χθες τον άκουσες το Συρίγο πάλι. Όχι, δεν άκουσα χθες το απόγευμα. Έβλεπα τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ, τι να κάνω. Ναι, ρε, εσύ. Α, τα βλέπες και εγώ άκουγα το ποδόσφαιρο. Τα βλέπα παράλληλα. Το μπάσκετ. Και λέει τρίποτο. Κερδίζει και αγκαλιάζονται και κάνουν. Χαρούμενος τώρα τ' άλλο.
Και μετά, όχι, ρε, λέει, δεν μέτρησε. Δεν το μέτρησε. Αυτό, ναι. Μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Να βάλει τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ταμπλό συγκλονιστικό και να μην μετρήσει. Το οποίο μπορεί και να ήταν πρόθεσμο εδώ που τα λέμε. Όχι, βγήκε ο Μοσκοβίτης μετά και είπε ότι το ανέλησε. Πώς το ανέλησε? Ο Μοσκοβίτης. Ναι, πώς το ανέλησε? Ναι, ότι όντως ήταν εκτός χρόνου. Μάλιστα. Δηλαδή λίγο πριν φύγει από τα χέρια του. Εντάξει, οκ. Αν είδανε το κάτι παραπάνω. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, καλή σου μέρα. Λοιπόν, περάσαμε και λιγουλάκι τις 6.30. Θα ακούσετε την ώρα η οποία θα μας λέξει. Και εμείς ήταν λίγο παραπάνω 2-3 λεπτάκια, αλλά τα γνωρίζετε αυτό στο λόγο επειδή καμιά φορά συμβαίνουν. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και στο λόγο επειδή νομίζω ξεπεραστήκανε και τα χράτς χρούτς αυτά για τις παρεβολές. Είδες, το ξορκίσαμε το κακό. Κάναμε bullying. Εγώ είμαι πολύ καλά πάντως. Έτσι, μια χαρά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στη γραμμούλα, αν περίμενε. Καλημέρα σας. Όχι, έλα ρε Άγγελε. Αμάν, τώρα έλα να σου έχω δουλειά. Σου έχω δουλειά τώρα. Έχω μια κυρία πάλι στο στούντιο, Άγγελε μου. Νηπιαγωγό. Τι? Με μένα, όχι με την κυρία. Τη φοβάσαι την κυρία, μη σε βάλει τεστ. Τιμωρία, μη βάλει. Τιμωρία. Ναι. Προσωπικά, λοιπόν, σ' ακούω, Άγγελε. Εδώ, προσωπική. Πες μου. Όταν είπες εσύ χθες. Ναι. Όταν είπες εσύ χθες, συγγνώμη στη γραμμούλα, εγώ ήμουνα. Α, μάλιστα. Όταν είπες, λέει, εχθές συγγνώμη στη γραμμούλα, εγώ ήμουνα. Καταλάβες, κάνουμε και επανάληψη στα χθεσινά μαθήματα. Τι είπαμε χθες, ας πούμε. Θα σε βάζω τέστη μετά την εκπομπή. Τι λέγαμε. Τι λες. Έπρεπε. Α, συγγνώμη, Άγγελε, συγγνώμη. Μας βάζει και χέρι κανονικά. Δεν έχει τώρα τέτοια αστεία αυτά. Έπρεπε το σηκώσει. Τι να κάνω, Άγγελε, τι να κάνω. Λεφτάκια πρέπει να πάρουμε, διαφημισούλες. Πώς θα ζήσουμε εμείς τα πρωινά, έτσι. Μόνο με την αγάπη του κόσμου και το χειροκρότημα. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Κατάλαβες. Θέλει λίγο να μπει και στον κορμπάνα κάτι. Γελά. Να ρωτήσεις. Τι είναι το σηκώνεται σήμερα όλοι, ρε παιδί μου. Εγώ τα κάνω όλα, ρε παιδί μου. Καθαρίζω, σκουπίζω, απολυμένω τα πάντα, τα πάντα. Κάνω καφέδες, στολίζω τα δέντρα. Όλα εγώ. Λέω τα κάλαντα, τι άλλο θες. Ποδαρικό. Να ρωτήσεις. Να ρωτήσεις. Διαλά. Δεν σε ακούμε, Άγγελε μου. Δεν σε ακούμε. Άντε, τσάω, τσάω, τσάω. Πέσε κάτω το πάπλωμα, πέσε κάτω το πάπλωμα, κοιμήσου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, ρε Σκουπίδη. Καλώς το να. Τι έγινε, φιλαράκι, πώς είσαι? Σκουπίδη, είπε. Ακριβώς. Και εγώ άκουσα Σκουφίδη και λέω, τι είναι αυτό, εντάξει, ωραίο. Σκουπίδη, είπε, ο κύριος Μιχάλης το είπε. Ποιος είναι ο κύριος, ποιον είπε Σκουπίδη, εμένα? Μην βρίζετε, ρε, μην βρίζετε. Ποιος είναι στη γάμη? Το 8-ball. Α, αγόρι μου. Πάλι καλά που δεν πήρες το κινητό μου. Καλά, ρε κοπρί, τώρα τελειώσατε. Τι ώρα είναι αυτή? Τι να κάνουμε, τώρα τελειώσαμε και σε ακούμε στο ραδιόφωνο καθώς πηγαίνουμε σπίτι και λέμε τι μαλακίζει. Ναι, ρε, γελάνε, ρε. Άμα ξαναβρίσεις, θα κεράσεις ποτό. Θα κεράσεις το εσουρού μετά, να ξέρεις. Θα κεράσουμε όσα θες, αγάπη. Τα ξέρεις τα τέτοια, τα ξέρεις τα προστήματα από μένα. Όσα θες, αγάπη. Λοιπόν, μπλουζάκια. Ωραία τα λες. Τι να κάνουμε, ποιοι είστε εκεί? Είμαστε λίγο πολύ γνωστοί, άγνωστοι. Αχ, ωραία. Και πάτε τώρα να κοιμηθείτε τέτοια, να φάτε, να πούμε, για να παχύνετε. Τι να κάνουμε, σαν παιδιά και εμείς. Τι είχαμε χθες, Εράσμους, τι είχαμε. Εράσμους είχαμε. Οχ, αυτά είναι, μάλιστα, ωραία. Χριστουγεννιάτικο ψεράσμους, εκεί, εορταστικό. Έτσι, καλή ξεκούραση σε όλο τον αγωνιζόμενο λαό που τώρα γυρνάει και ακούει λόγω επειδή, φιλιά, τσάω.
Αγριεμένοι εκεί στο 8 ball, του σατανά είναι αυτοί. Δεν βλέπει ότι βγαίνει ο κόσμο. Βγαίνει αυτοί. Εργαζόμενοι είναι, παιδί μου, εργαζόμενα νιάτα. Αλλά για να κλείσαν τέτοια ώρα. Ένα, βγήκαν αυτοί φοιτητέ από τα εξωτερικά, μην νομίζω. Έχουν παράξει. Σκάνε κάτι Νορβηγική, κάτι τέτοια. Και... έχει και πολλέ εκδρομέ, είδα. Και περνάνε, κάνουν ζωάρα. Γιατί σκάνε στην Νορβηγία, α πούμε, η μπύρα έχει 9-10 ευρώ το ποτήρι. Του κάνε φερρυπίνη στο 8 ball που κάνει τα Εράσμου και του λένε 3 ευρώ η μπύρα. Και είναι νομίζω το σφινάκι. Εντυπωσιάζονται. Άρα μπορούμε να φτιάξουμε ένα αλκοολικό τουρισμό. Να έρχονται από τα εξωτερικά. Ούτως ή άλλως το έχουμε κάνει σε κάτι φαλιράκι, σε κάτι τέτοια. Αυτό πράττουμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Άγγελε, γρήγορα, γρήγορα. Ροή, ροή, θα γίνουμε εδώ, μαδάρα. Ναι, απλώς δεν μάρτυρο. Ναι. Ναι, έχουμε ένα πολύ πολύ. Ναι, ναι, ένα πολύ πολύ μεγάλο ακουστικό. Ένα τραγούδι, ναι, πες το. Πριν το διάλειμμα, θέλω να μου φάλετε. Ναι. Το. Ποιο? Το Ενόμπαντι, το ξέρετε αυτό με τα τρία. Το live, το κανονικό. Το Ενόμπαντι. Το Ενόμπαντι, ναι. Ποιο? Δεν σ' ακούω, χάνετε το σήμα, γεια σου. Καλημέρα στη γραμμή. Έλα, Πατμάν. Χαμήλωσε λίγο το τέτοιο. Σόμισο. Γιατί, μ' αρέσει, είναι σαν μιλάμε με το υπερπέραν βέβαια. Ο Θεός. Τώρα καλύτερα. Περίφημα. Λοιπόν, Πατμάν, επειδή ξέρω ότι είσαι ο γκουρού του έρωτα, θέλω τα φώτα σου, φίλε. Θα στουκάρεις τώρα πάνω. Δώσε συμβουλές. Σ' ακούω. Λοιπόν, ναι. Έχω στα σκαριά μια κοπέλα, ναι. Αλλά δεν μ' αρέσει και πολύ, ρε φίλε. Ναι. Και επειδή έχω καιρό να κελαϊδίσω, για πες μου, να το κάνω το καλό, οι μέρες που είναι, ξέρω εγώ και όλα. Ναι, λοιπόν, να κάνω... τι σημαίνει δεν μ' αρέσει και πολύ, ένα το κρατούμενο. Εξωτερικά εννοώ. Εξωτερικά, μάλιστα. Ναι, για εμείς όμως είμαστε της εσωτερικής καύσης. Μπορεί να έχει τρομερό εσωτερικό κόσμο. Κοίταξε, αν όλα αυτά πρέπει να γίνονται πάντα κοινή συνενέση. Να μην το εκμεταλλευτείς το κορίτσι, το τάξη σε ερωτές και τέτοια. Και σε ερωτευτεί. Και σε ερωτευτεί. Ή καλά, μια χαρά μπορεί να την πατήσει ο ίδιος. Αν έχει να κελαθείς και καιρό. Να πάει να χτίσει μια φωλιά. Κοίταξε, ως γνωστόν το ρητό έχει ως εξής. Με τον Μπάμπι Μπατμανίδη κανένας. Βέβαια... Μπάμπι, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Ναι. Είσαι της άποψης ότι άμα δεν μας δώσεις, δεν χτίζεις. Κοίταξε. Τώρα μπορείς να απαντήσεις αντικειμενικά, γιατί είναι η κοπέλα δίπλα σου. Όχι, δεν έχει να κάνει με κοπέλα. Δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Διότι κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι έχουν κάτι το χαρακτηριστικό και προσφέρουν εμπειρίες και μοναδικές στιγμές. Και ανακαλύπτεις νέους τόπους. Οπότε η ομορφιά είναι κάτι το πολύ υποκειμενικό. Οπότε εν ολίγης αγόρι μου βουρ, και άστα τα τέτοια. Τι ωραία που τα λες. Άστα τώρα τα τέτοια. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο και πολυτέλειες. Ευχαριστώ γκουρού του έρωτα για αυτή τη βουλή σου. Καλά, θέλω να μου πεις αποτελέσματα μετά. Έγινε ρε Πατμάν. Έγινε, απογοητεύτηκε ο άνθρωπος. Τι βασιά. Κυρίες και κύριοι, για συμβουλές στο 2-31-0-287 και 38. Dr. Love τα πρωινά. Άκου τώρα, ο άλλος κάψες. Ωραία, όλοι τι ήρθαν σήμερα, ρε. Το κρύο. Το κρύο ενώνει τους ανθρώπους τελικά. Αντίθετα αποτέλεσμα. Συνδέσεις με το κρύο, είσαι μαραζωμένος και δεν έχεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Σαν να του λες βουρ στον πατσάο. Τι να κάνουμε. Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος είναι αυτό, είναι ξεχωριστή οντότητα και θα βρεις χάρες και ναι, θα βρεις. Ναι, μωρέ, δει το ψυχικό της κόσμου τέλος πάντων. Έτσι, ναι, μωρέ, γιατί αυτός τώρα που. Μεγάλα μπούτρα. Αυτός είναι πολύ. Brad Pitt πήρε τώρα τηλέφωνο και λέει ότι... Μπορεί να είναι η Ατζελίνα όμως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κάνει κρύο καιρός για τον Dr. Flow. Έτσι. Πρέπει να κάνω μια βραδινή εκπομπή. Ναι. Που βραδινή είναι η εκπομπή μας, ούτως ή άλλως, γιατί δεν ξημερώνει μέχρι να φύγουμε από εδώ. Αλλά να μεταφέρουμε τις μεγάλες μας. Σκοτάδι κάνεις εκπομπή. Με κεριά είμαστε. Θα κάνουμε. Κοίταξε, το όνειρό μου είναι να κάνουμε κάποτε το ραδιοφωνικό ραντεβού στα τυφλά. Αυτό που υπήρχε τα παλιά τα χρόνια για τις παλαιές γενιές που παίρναν τηλέφωνο. Τότε δεν είχε chat mat και τέτοια να προσεγγίζεις. Καλή φάση. Και παίρναν τηλέφωνο στα ράδια και μιλούσαν ένα μεταξύ τον χωρίς να γνωρίζονται. Εγώ θέλω ότι είμαι φοιτητής. Ναι.
θα ακουστεί όμως η εμπειρία σου, Κρίς μου, θα βγάλει άλλον αέρα και θα σε καταλάβει. Θα αποπνέω άλλο αέρα. Γιατί μπορεί να ερωτευτεί κάποια τη φωνή του. Ω, καλά, ναι, αυτό έχει το ωραία φωνή. Έχει ωραία φωνή, για πες. Συμπαθητική. Συμπαθητική, εντάξει, μην τρελαίνεσαι κιόλας. Ήθελες να τα ακούσει. Ναι, μόνος του τα λέει. Στη Ζιακή θα λέει, αφού δεν το είπε. Τι θες και τα ρωτάς και εσύ, βρε άνθρωπε. Στο καλύτερο. Αυτοί στο 8-ball δεν μου φαίνεται να δουλεύουν και πάρα πολύ. Στο 8-ball. Όχι, ρε, εσύ. Οι πιο σκληρά εργαζόμενοι της πόλης είναι. Ναι, δεν σ' άκουσα. Τα άλλο αυτό, ρε. Εντάξει, έχουν μια ευθυμία και τους χολάζανε τώρα. Πάνε στα σπίτια τους. Νοείται, ρε. Στο 8-ball. Μια έχουν για άλλο λόγο, γιατί τα πίνανε. Εντάξει. Μα ήπιαν για να ζεσταθούν και να κοιμηθούν. Α, μπα είναι από μόνοι τους έτσι. Δηλαδή, είτε πας στο 8-ball 8 η ώρα το πρωί, είτε πας 8 ώρα το απόγευμα. Ναι, από τι ώρα ανοίγει. Από τις 8-9 έχει live και τέτοια. Ναι, αλλά είναι, τα παιδιά είναι άστο. Τα παιδιά είναι ελαττωματικά. Γι' αυτό και είναι η έδρα μας. Γι' αυτό είναι το σπίτι μας. Ναι, εκεί πάμε και κάνουμε τα live μας. Εκεί και στο Rover είναι τα δύο σπιτάκια μας. Ναι, τι να κάνουμε. Πώς είσαι? Καλά, αγόρι. Καλά, είδες μπασκετάκι χθες? Πώς το καημένο. Δεν σε χάλασε, δεν σε χάλασε. Πανηγύριζα στο τρίποδο μετά. Άρα πανηγυρίζουν τουρκαλάδες. Ομολογώ ότι τέτοιο τρόπο δεν είχα δει ποτέ την ομάδα να ητάτε. Νομίζω ότι μπήκε ακόμη ένας εφάνταστος τρόπος στο παλμαρέ της. Και τον Μπαφ. Ναι. Να μπαίνει τρίποντο έτσι και πώς μπήκε, χωρίς ισορροπία, με ταμπλό μέσα και να κυρώνεται. Να πανηγυρίζεις και μετά να στο ακυρώνει. Ήταν όντως εκπρόθεσμο. Ήταν εκπρόθεσμο τελικά, ε. Ναι, εγώ το είδα το replay που ήταν το δείχνει. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, μωρέ, τα παλιά τα χρόνια θα μετρούσε που δεν είχε τέτοια. Ναι, τα παλιά τα χρόνια είναι τέτοια, τίποτα δεν ακυρώνονται. Ναι, δεν ακυρώνονταν, δεν εννοείται. Θα το έπαιρνες και θα είχαμε εκεί. Τώρα με replay, insta replay και Hawkeye και ξέρω εγώ και εντάξει. Τι να κάνεις. Ακόμη μία του ΠΑΟΚ στο Μπόντο και στα τελευταία λεπτά. Από εκεί, δηλαδή, νομίζω ότι τα μισά μάτς τα έχει χάσει έτσι ο δικεφάλος φέτος. Αυτό είναι και δείγμα και καλό και κακό. Από τη μία ότι παλεύει τα μάτσα, αλλά από την άλλη η απειρία και η έλλειψη συγκέντρωσης και ψυχολογίας και διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων. Άρα πώς τα λέω έτσι, ρε, σύνα, μεγάλος μπάσκετ, μπάσκετ. Σήμερα κεντάς. Κεντάω, παιδί μου, κεντάω, τι να σου κάνω. Για πες, κατά τα άλλα. Καλά, έχεις πάει στα Γιάννενα. Είδες και λίγο ποδοσφαιρά. Εθνική Γερμανία, 7 γκολ σε ένα ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ. Μαδάρα, μαδάρα, ναι, το πρώτο γκολ εκεί γιατί έσκυψε ο τερματοφύλακας του. Δεν το κατάλαβα αυτό. Για δες το ξανά το replay, κάνει ποιος το βάλει το πρώτο γκολ. Ο 0 ημίχρονο 2 τελικό. Ο Πελκός. Ο Πελκός. Το πρώτο βάλε ο Θανασιάδης. Ο Θανασιάδης, ναι, εκεί με κεφαλιά νομίζω. Κάνει την κεφαλιά και άμα το προσέξεις, φαίνεται σαν να σκύβει ο τερματοφύλακας του Παλαιοψηφιακού. Για να αποφύγει την μπάλα, ίσως επειδή ήταν πολύ καρφωτή και φοβόταν να μην τον ταράξει και το χτυπήσει η θέμελα. Ορισμένες φορές ο τερματοφύλακας δράζει αντανακλαστικά. Ναι, ναι, δες το, έτσι μου έκανε πολύ εντύπωση. Okay. Έγινε Κρίς μου, σε φιλούμε. Καλημέρα. Γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα, γκουρού. Καλώς το να. Γκουρού, θα το συμβουλήσω. Εδώ, βαρύς και νομίζω ότι... Να κλείνουμε ραντεβού σιγά-σιγά. Νομίζω ότι εμείς θα ζητήσουμε βοήθεια. Παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας. 090 δεν κάλεσα. Ναι. 090 σε ακροματικότητες είμαστε. Γκουρού, έχω μία η οποία είναι πολύ ωραία. Ναι. Αλλά δεν μου κάθεται. Δεν σου κάθεται, μάλιστα. Και έχω μία πάτσα. Έλα, μήνε, σε παρακαλώ, ρε. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί να λείπουν. Έχω μία όχι πολύ ωραία. Ναι. Η οποία κάθεται. Ναι. Τι να κάνω. Θα πηγαίνεις αυτούς που σε αγαπάνε. Είναι δηλαδή εκεί που κάθεται. Όχι, εκεί που κάθεται, θα πηγαίνει σε αυτού που μα στέλνουν. Έτσι. Αυτό. Τώρα, δεν θα πηγαίνουμε να τυρανιόμαστε. Δεν έχει νόημα να βγαίνουμε ξινό. Αλλά θα πηγαίνουμε πάντα με κοινή συνένεση. Σωστό. Δηλαδή αυτή που κάθεται. Κάθεται τώρα. Τι χαρακτήρα. Εντάξει, με αυτή που μπορεί να κάνει πιο εύκολο χωριό. Η άλλη που σου αρέσει, αφού δεν τι να το κάνει, α πούμε. Δηλαδή αυτή που κάθεται. Πού κάθεται, ρε παιδί μου, σε ποια ηλικία κάθεται? Πού κάθεται. Άμα σου πω που κάθεται, θα μα κόψουν. Άστο. Λοιπόν, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Διαβόμαστε φυσικά, καλημέρα. Έπαιξε χθες, είχε μπάσκετ το ΠΑΟΚ. Είχε μπάσκετ και έχασε το τελευταίο δευτερόλεπτο. Α, έχασε, ωραία. Ναι, ωραία, λέει. Πώς φαίνεται η Μαριανό. Ναι, εντάξει, εννοείται. Το κόλλο ήταν το φλάκα, μην το κατηγορούμε. Ναι. Για σκέψω να χτυπούσε. Σωστό, του έρχονται στη μάπα, την μπάλα. Δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν, μιλάνε τώρα για στιγμένα για αυτά. Τι πράγμα είναι αυτό. Αχ, τι πούσε το παιδί. Έτσι. Ο Δημόπουλος τον είπε. Πρόσεχε, χτυπήσει, αγόρι μου.
Μπορεί να με χτυπήσει παλικάρι μου τώρα, είναι δυνατό? Καλά, νομίζω ότι δεν έχει ανάγκη. Αλλά δεν ξέρω, μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση αυτό το πράγμα. Καλά, φάνηκε. Βέβαια, δεν έχει ανάγκη, το ξέρω. Ναι, άμα του γυρίσει ανάποδα 10 ευρώ, δεν πέφτουν τζέπη. Έλα, βρε τώρα, λοιπόν. Έγινε άντε. Τον είπε, πρόσχε με χτυπήσει. Έτσι, γιατί και η μπάλα, τσάω, τσάω. Η μπάλα στο κρύο έχει πενταπλάσια. Πολύ ωραίο αυτό το σκεπτικό, και εγώ έτσι θα σκεφτόμουν. Παίζει τερματοφυλάκα και να την αποφεύγει. Καλά, κατά καιρού έχουν υπάρξει πολλοί τέτοιοι τερματοφυλάκε. Ξέρεις πόσο χτυπάει μπάλα στο κρύο? Πενταπλάσια ορμή. Τραυματισμοί. Άσε βρε, μην κάνεις τίποτα. Όπως και να έχει λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χθες επικράτησε με 0-7 του Πανελευσυνιακού, πετυχαίνοντας όλα τα τερματά του σε ένα ημίχρονο. Στο δεύτερο, στο πρώτο είχαν ευκαιρίες, τα κατάφερε και τελειώσει 0-0. Στο δεύτερο, εντάξει, τώρα Πανελευσυνιακός, ναι, φόρτσαρ. Πανελευσυνιακός τώρα είναι η τελευταία ομάδα της Football League. Τα παιδιά φάνηκαν ότι δεν έχουν τις δυνατότητες. Είναι βούρια φούντο. Ήταν αισθητότατη διαφορά. Όσο μάλλον και ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τις υποτιθέμενες ρεζέρβες. Ρεζέρβες. Έτσι ήθιστε να τα λένε, ας πούμε, κάνοντας διαχωρισμούς, αλλά σε μια μεγάλη ομάδα όλοι είναι χρήσιμοι. Και ίση. Και ίση, βεβαίως, και ίση. Σε κάποια σημεία, μάλιστα, νομίζω αγωνίστηκα για πρώτη φορά φέτος. Ένα ιδιαίτερο στατιστικό που μόνο το λόγο επειδή θα το διελευκάνει, ότι σε κάποια στιγμή παίζανε 10 Έλληνες, 9 Έλληνες στην 11. Από τους 11. Απίστευτο, πρώτη φορά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ζώων. Τι, Ζώων. Έλα, γόρι μου, γρήγορα, γρήγορα. Τραγούδι. Ποιο τραγούδι, δεν μας είπες. Ένα δικό μου. Αντάξει, άμα είναι δικό μου τραγούδι, ναι, κάθομαι και τον ακούω. Ποιο πες, παιδί μου. Μίλα στις 8 άμενα για δικό μου τραγούδι. Ποιο θες, ποιο τραγούδι θες, δικό μου. Να σε βάλω. Εγώ λέω το νούμερο 7. Το νούμερο 7. Το νούμερο 7 λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, μωρό μου, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που βλέπω εδώ το CD. Α, είσαι κυβερνητική καθεστωτικιά. Σε όλους ακροατές, μείνε ήσυχος, θα σε βάλω και θα στα είναι έκπληξη. Φιλιά, τσάω, τσάω, άγγελε μου, μείνε, θα το αφιερώσω εγώ για σένα. Ωχ, μας το κλείσε. Καλημέρα στη γραμμή. Συγγνώμη που δευτερολογώ, δώσε το παιδί κανένα αυγό να φάει να πιει, να ανοίξει φωνολό του. Εντάξει, τώρα είναι, ξέρεις, λοιπόν, είναι πρωί. Είναι πρωί. Χθες τυχαίο, ναι. Στην Ελευσίνα πρώτο σκόρ. Ξέρετε ποιος είναι? Ο Πέλκας. Στην Ελευσίνα, ρε, πρώτο σκόρ και εσύ, στην Πανεπιστημιακό. Ποιο είναι ο πρώτο σκόρ? Όχι, ποιο είναι ο πρώτο σκόρ? Ο Αγγελούδης. Ο Αγγελούδης, ναι. Ο Νίκος. Ξέρετε τι είναι Αγγελούδης? Όχι. Για βοήθησε με. Αγγελούδης είναι παλιός παίκτης του Άρη, φίλε. Δηλωμένος πετσί. Ναι, ναι, και. Παραπάνω δεν πάει. Ο οποίος είναι προσκόρης της ομάδας. Βάζει για γκολ και με τον Άρη, έβαλε γκολ. Κάνε κάτι. Κάνε το πανηγύρι στο παιδί. Ναι. Λοιπόν, τυχαίο χθες δεν τον έβαλε. Τον είχε χθες. Εντάξει, ήθελα να τον ξεκουράσει αφού ο Παλαιστινιακός έχει να ασχοληθεί με τη φούτμπολ και να σωθεί τώρα. Τι. Έπρεπε να ξεκουράσει και να προστατεύσει τους παίκτες μην χτυπήσουν. Και αυτό. Είναι κρίμα. Είδες καλά. Είναι κρίμα. Ο Δημόπουλος είναι πολύ μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είδες και την κήπεδο ήταν βέβαια. Ότι είναι εδώ, λέει, είχε τα μπέλες. Ναι, ναι. Ραντισμένο. Πήγαινε στα κόρνερ. Ναι, τον Άρη τυχαία δεν τον έβαλε βέβαια. Τυχαία τον είχε βάλει, αν το πούμε σωστά. Τον πάω κατά λάθος τον άφησε. Δεν πειράζει καλύτερα και θα σηκώνει καμιά φανέλα. Αφού και χαζό λίγο. Εσύ, καταρχήν, εσύ σαν Αριανός θα έπρεπε να παρακαλάς ο Πάκου να βγει πρώτο στον όμιλο. Τι να κάνω? Να παρακαλώ. Α, για πέσω μαζί του. Ναι, τι. Αυτό περίμενα, τι νομίζεις. Αυτό δεν είπαμε και χθες, ότι ο Άρης επέλεξε αντίπαλο και βγήκε εξεπίτηδες δεύτερος. Αυτό, κοίταξε, ο Αναστό έχει φελάδα καλή στο μυαλό, έτσι, με την καλή σημασία, μην το πάρω έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι ικανός να το έκανε και επίτηδες. Τι, τα είπαμε εμείς το λόγο, επειδή καταρχήν... Δεν τον έχω και... Σαν αδύνατος, έχεις το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου. Αυτό είναι το κύριο. Αυτή είναι διπλή τώρα, εξωπλακά. Είναι διπλή αγώνε οι επόμενοι. Είναι διπλή αγώνε. Από εδώ και πέρα αρχίζουν διπλή αγώνε. Ναι, είναι διπλή αγώνε. Απλά ο αδύναμο, ή μάλλον αυτό που τερμάτισε δεύτερο στου ομίλου, θα έχει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του. Οπότε αυτό θεωρητικά είναι καλύτερο για την ομάδα του Άρη. Φερρυπίν, αν παίξει με κάποιον από του μεγάλου στη Super League. Και για να είμαστε, να το λέμε το πρώτο με το όνομά του, και για τον Καρυπίδη, είναι έσοδο. Γιατί για σκέψη τώρα να γίνει Άρης ΠΑΟΚ μετά από χρόνια, φύγει καθαρά το γήπεδο. Ό,τι και να γίνει. Και 20.000 εκεί. Βέβαια, Άρης Ολυμπιακός, Άρης, ό,τι και να γίνει. Από ο Παναθηναϊκός νομίζω θα αποκλειστεί λογικά, έτσι πως πάνε τα πράγματα. Εκτός αν γίνει κανένα. Ο δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να μην αποκλειστεί. Καλά, θέλει. Απλά. Όπα, τι είναι αυτό, ρε. Παρκάρι. Το πάρκι. Κάνε μικρόφωνο. Σε κλείνουμε, κάνε μικρόφωνο. Να σε καλά, για καλά. Μα σπάσει τα αυτιά αυτό το τέτοιο.
Καλά ρε, παρκάρεις με τέτοιο. Δεν είσαι οδηγάρα να πούμε. Έπρεπε μια πιστογωνία για να το ρίξεις μέσα. Εντάξει, πάνω σε αυτό το ζήτημα, με όποιο και να παίξω Άρης, με Παναθηναϊκό, είπαμε μάλλον δεν θα προκριθεί. Με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και ΑΕΚ, το γήπεδο θα είναι φύσκα. Οπότε και το πρώτο μάτς στην έδρα δεν θα έχει αποτέλεσμα ενδεχομένως αρνητικό, εάν έπαιζε στην έδρα του θεωρητικά πιο δυνατού αντιπάλου. Μια χαρά τα πράγματα. Έχουμε σουσού, το συζητάμε από τώρα, το περιμένει πολλοί κόσμος, παιδί μου. Είναι... Πότε είναι... με το καλό. Την άλλη, σε 2-3 μέρες θα έχουμε την κλήρωση την επόμενη Τρίτη. Αλλά αγωνιά η πόλη. Θέλει, λείπει αυτό από τη Θεσσαλονίκη. Η μεταξύ έτσι κοντρίτσες, αυτό, ναι. ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, Άρης. Κάπου θυμάστε ωραία τα χρόνια. Και α, τα ωραία τα χρόνια. Εδώ, παιδί μου, το λέγαμε και χθες, κάνανε δρόμενο στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Αριανοί με ΠΑΟΚτσίδες να πούμε συναντήθηκαν και κάνανε φωνάζε συνθήματα. Ναι, καλημέρα. Ναι. Ναι, παιδί μου, τώρα πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, θα σου βάλω ένα κομμάτι. Ωχ, κάτσε, βρε. Μα το κλείνει και στα μούτρα. Αγωνία. Ναι, ναι, αγωνία. Ζήτησε λοιπόν ο Άγγελος, κυρίες και κύριοι, έτσι, επειδή από μικρά τα παιδιά τα παίρνουμε στα τσικό και εμείς και τα φτιάχνουμε μεγάλους ραδιοφωνικούς ακροατάς. Για να στελεχώσουν τη μεγάλη ομάδα του Λίμπερο. Και θα του βάλω ένα δικό μου τραγούδι. Ένα δικό μου λοιπόν. Ένα μάθημα φυσικής θα σας βάλω σήμερα και θα το αφιερώσω σε όλο τον κόσμο. Μέσω του Άγγελου. Το κομμάτι λέγεται για σένα μόνο. Εγώ γυρίζω το χώρο χρόνο. Ρεφρενάκι και πάμε για διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Λίμπερο επιστρέφει. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή. Στο Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας. Λίγο μετά τις 7. Συντροφιά πάντα με τη Μόντα Λουμίν. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-600-722. Και στο modalumin.gr μας βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram, γενικά σε όλα τα ιντερνέτια και στο Λίμπερο 107,4. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Κυπελάκι είχαμε και χθες, εκτός από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρασε στην επόμενη φάση ως πρώτος. Η Λάρισα ιτήθηκε από τα Τρίκαλα στο τελευταίο λεπτό από ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν δανεικός και είναι μάλλον δανεικός στην ομάδα των Τρικάλων, με αποτέλεσμα να προκαλέσει και τη μήνη του μεγαλομετόχου της Θεσσαλικής ΠΑΕ και να πει ότι θα τα πούμε καλά όταν θα έρθει στην ομάδα του Αλέξη Κούγια. Αλλά είδατε πόσο διάβλητα είναι τα πράγματα και πόσο ωραία στα ποδοσφαιράκια μερικές φορές, άμα θέλουμε. Πανελληνιακός ΠΑΟΚ 0-7, Τρίκαλα Λάρισα 1-0, Αναγέννηση Καρδίτσας ΑΟΚ Ασιώπη 0-6, Λαμία ΑΕΚ 0-0. Ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα για το δικέφαλο του Νότου και γκρίνια και γκρίνια. Καλυθέα Πανετολικός 1-5, ο Τάκης Γκόνιας δεν. Πανθρακικός Ατρόμητος Αθηνών 0-3 και Χανιά Πλατανιάς 1-2. Σήμερα το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις 3 η ώρα Πανσεραϊκού Πανιωνίου, Σπάρτης Ολυμπιακού Πειραιός, εκεί όπου έχουμε αναταράξεις και ανακατατάξεις με την ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι αποχωρεί από την λακωνική ΠΑΕ. Λόγω επειδή χθες στη Σπάρτη έγινε υποδοχή ηρών στην αποστολή του Ολυμπιακού, η ερυθρολευκοκρατούμενη μάλλον Σπάρτη, κάτι που εξόργησε τον ισχυρό ανήρ της ΠΑΕ και δήλωσε ότι είστε αχάριστοι. Εγώ σας έκανα ανθρώπους και έτσι είναι λίγο η μικρή πραγματικότητα, ότι την πήρε την Σπάρτη από τα αζήτητα και την έβγαλε στη Β' Εθνική και την έχει χρήσει και φαβορή για την άνοδο. Και είδε να πούμε να έρχεται ο αιώνιος αντίπαλος μέσα στο σπιτάκι του και να του πουλάει και τρέλα. Στις 5 καλόν Ήπας Γιάννενα και στις 7.30 Απόλλωνος Μήνης Παναθηναϊκός και Όφη Ηρακλής. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα. Καλώς το να. Ναι, ναι. Και πάλι. Για τον Μπέλκα που είπες. Ναι, ναι. Από ό,τι άκουσα τον θέλει Σαν Πάολη. Ποιο να. Τον Μπέλκα. Σαν Πάολη, μάλιστα. Προπονείς εκεί πέρα, ξέρεις ποιος είναι. Στη Σαν Πάολη ποιος είναι. Ο Λίνεν.
Ολίνε, ναι. Η Σαν Πάολη είναι β' κατηγορία, δεν είναι β'? Β', ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι η Σαν Πάολη, η οποία έχει ιδιαίτερες συμπάθειες και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες εταιρείες. Παγκόσμια έχει Σαν Πάολη. Παγκόσμια, παγκόσμια. Ναι, ναι, βεβαίως. Καλό παιδί ο Πέλκας. Καλό παιδί. Να, εδώ εγκρίνει, εγκρίνει. Όχι, να το στείλουμε. Όχι, συμμαθητής μου ήταν. Αλήθεια. Κάτσε να βγάλουμε ρεπορτάζ. Καλή. Ναι, από τα Γιάννητσά δεν είναι ο Πέλκας. Ναι, ναι. Εσύ αλλά... τα Γιάννητσά είσαι. Όχι, αλλά τους παίκτες του ΠΑΟΚ τους φέρνανε να μείνουν σε μέσα στο γήπεδο. Ναι. Οπότε α, πήγαινα εγώ στην Τούμπα. Είμαι Τούμπα. Α, στο διπλάνο σχολείο μας ήταν. Τα έπαιρνε τα γράμματα ο Πέλκας. Καλό παιδί, ναι. Καλό, καλός. Εντάξει, για ποδοσφαιριστής. Ήτανε καλός μαθητής. Πόσο έβγαζε. Καλός ήτανε. Πόσο έβγαζε. 15, 16. Έλα, θυμάσαι. Εντάξει, τώρα μην τα λέμε και όλα αυτά. Είδες. Εκ του μείου, όντως μπορείς να βγάλεις ρεπορτάζ. Καλό παιδί, ήσυχος. Και ήταν μαζί μας και ο Σταφυλίδης. Α, τους στέλνεις όλους στα εξωτερικά όποιος έχει κάνει σημαντική. Γερμανία τους στέλνει όλους. Ναι, ναι, Gestarbeiter. Τους στέλνει η Έλενα όποιος. Τα Εντελβάις. Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν έχω στο νου. Δεν ήταν κανένας άλλος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Καμάκια ήτανε. Έλα βρε τώρα, αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Όλα λέγονται. Τα μαθήματά τους κοιτούσαν. Δεν λέγονται. Σε παρακαλώ αμέσως Καμάκια. Τι είναι ποδοσφαιριστέ. Ε, κάνουν τέτοια πράγματα σε καμία περίπτωση. Σαν Πάολη, μάλιστα. Εδώ έχει ακουστεί και του Ανσαριφάν. Πώς λέγεται αυτός, να πούμε. Ναι, αυτό ο Ανσαριφάν του Πανανίου. Ναι. Θα είναι το Σύρια το μεταγραφικό του. Το Χριστουγέννο λίγο έτσι να αναπτερωθεί το κλίμα, έχει μπει και ο Ολυμπιακός. Αυτό πιστεύω θα πάει στον Παναθηναϊκό. Λες, ε, να τα σκάσει και όλα αυτά. Λόγω Ζουνίδη, όχι, δεν θα τα σκάσει. Λόγω Ζουνίδη. Εντάξει, καλά, δεν έχει να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε καμία περίπτωση ο Φραγκούζος δεν έχει περισσότερα χρήματα. Όποιος θα σκάσει είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Άμα τα σκάσει, θα τον πάρει. Μάλιστα, να σε καλά, Κρίση μου. Σε φιλούμε, τσάω, καλημέρα. 2-31-0-287-3 οχτάρια, τηλέφωνο επικοινωνία, FM κενό, μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Ο Φυρακλής 7.30, ο Πυρακλής και ο Όφη θέλουν απλά ένα χικάκι για να σφραγίσουν το εισιτήριο για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μάλιστα, έχει αποσυρθεί και από τις στοιχηματικές εταιρείες το Χ, που δεν είναι κάτι το μεμπτό σε αυτές τις περιπτώσεις. Φυσικά, εφόσον σε βολεύει κάτι, γιατί να μην το κάνεις. Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι μόντες και χαζομάρες. Χαζώσεις τώρα να βάλεις τα πόδια στον τορβά και το έχουμε δει να συμβαίνει και σε μεγάλες και σε εθνικές και σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλό στον να... Όταν λέει η κοπέλα δίπλα σου ότι ήταν συμμαθητέ, τι εννοεί, αλλάξα σχολείο, δεν τώρα και δεν είναι πλέον. Τελείωσε το σχολείο ο Πέλκας. Αυτό το τελείωσε. Ο Πέλκας τελείωσε η κοπέλα. Ε, και η κοπέλα το τελείωσε. Πήρε και το πτυχίο τη και όλα. Χρόνια και όλα. Τώρα. Χρόνια. Μπράβο, ρε. Είδε, είδε. Η κοπέλα τελείωσε σχολείο και ο άλλο ακόμα εκεί πέρα στα γράμματα είναι. Στα θρανία. Εκεί μια ζωή θα είναι εκεί πέρα το παιδί αυτό. Θε δύο γκολάκια όμω, επέταξε παστέλο ηγέτη. Ηγέτη. Ναι, αλλά σήμερα έχει σχολείο. Τι σχολικέ γιορτέ. Ρε, μεγάλωσα. Πόσο χρονών είστε, 23. 23, είδε. Είδε, 23 κοστίζει κοπέλα. Άντε, 15 είναι. Κερδίζει κοπέλα. Θα στολίσω στο 2014 στην ΠΑΕ ΠΑΟ, καθώ στο λύσει πουνάρια. Μήπω είναι σαν το τέτοιο, σαν το αμερικάνικα σχολεία που άμα είσαι genius, σε περνάνε τάξει. Λε. Και αυτό γιατί το γυρίζουν πίσω. Τι να κάνει. Τι λέει, πώ είσαι. Φαντάζομαι. Καλά, καλά. Είδε μπασκετάκι. Yes, είδα, είδα. Yeah. Δεν το είδα όλο από την αλήθεια. Αλλά το τρίμο δεν το είδα στο τέλος. Ήταν μόνο στο βίντεο που κυκλοφορούν εξής από εδώ και από εκεί. Yeah. Αλλά είδα τα τρία άστοχα lay-up, ας πούμε, και μου ήρθε μια έτσι. Έκανε airball σε lay-up ο άλλος. Airball σε lay-up, ρε φίλε. Τι σημαίνει airball σε lay-up. Έτσι. Σου δίνουν το πιρούνι, σου δίνουν την πριζόλα και καθόλου στο πιάτο. Και παίρνει σαλάτα. Και διαλέγει σαλάτα. Και διαλέγει σαλάτα. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Airball σε lay-up. Τι είδε ποδοσφαιράκι, είδε. Τώρα το ποδοσφαιράκι, ναι. Να, τη μεγάλη εμφάνιση. Τεράστια, ναι. Μην βρούμε χωριό μπροστά μας, γιατί θα το πατήσουμε. Θηρία η Ελευσίνα και έτσι πατήσαμε κάτω. Δηλαδή. Σήμερα γράφουν για μας UEFA, FIFA, Copa America, τέτοια θα πάτε εκεί πέρα, όλα γράφουν για μας. Μα μην νομίζεις, αυτοί που θα παίξουμε η Σάλκη νομίζεις ότι είναι μεγαλύτερο χωριό από την Ελευσίνα. Όχι, ρε, σιγά, ποιος την ήξερε τη Σάλκη. Αυτό, σε παρακαλώ. Αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς. Να τα λέμε κι αυτά. Προετοιμασία κάνει ο Ήβιτς. Δοκίμασε τα δεύτερα να δει πώς πάει με τα χωριά, να ξέρει αν θα βάλει τα πρώτα ή όχι με τη Σάλκη. Δεν θα τα βάλει, ήταν Ελληνόπολα, αφού ξεμπούκωσαν όλοι σκοράρανε χθες. Να λέμε να κάνουμε και ένα το σταυρό μας που έσκυψε εκείνο το μοτοφύλακα στο κόλπο του Αθανασιάδη και επιτέλους σκόραρε χριστουγεννιάτικα ο άνθρωπος. Αυτό πάλι, ναι, έκανε εντύπωση. Ενώ τα έπιανε. Μπορεί. Σοβαρά. Ξέρεις πως σούζει μπάλα με τόσο κρύο, με 0 βαθμούς, με πλήν. Πλάκα κάνεις τώρα. Το θετικό είναι ότι έβαλε ένα γκολ χριστουγεννιάτικο ο Κλάους. Άμα βάλει ακόμα ένα το Πάσχα, θα φτάσει στα 2 γκολ, οπότε είναι μεγάλη επιτυχία. Έτσι σκοράρει στο κύπελο, στο πρωτάθλημα δεν έχει. Μέχρι τότε ο Κμάτος μπορεί να έχει φτάσει στα 14. Στο πρωτάθλημα δεν έχει σκοράρει ο Κλάους. Έχει σκοράρει σε. Δεν σκοράρει σε ευτελή διοργάνωση ο Κλάους. Δεν είμαστε για πράγμα τώρα. Να σου πω κάτι, και τι να σκοράρει στο πρωτάθλημα, έχει κανένα κίνητρο, πηγαίνει για κανένα τρόπο. Όχι, αυτό λέμε. Σκοράρει μόνο σε διοργανώσει που έχει κάποιο στόχο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, αλλά έτσι πέστε. Πέσε γιατί οι κακετρεχείς, τον κατηγορούν τον παλικάρι. Ενώ αυτός πέσει,
ξέρει. Κάνει συντήρηση δυνάμεων που λέμε. Επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος. Ξέρει. Έτσι. Δεν θα κάνει να σκοτωθεί στο πρωτάθλημα τώρα. Έτσι. Έχουμε κύπνο με την Ελευσίνα. Σου λέει πρέπει να δώσει και λίγο τις δυνάμεις. Έτσι, έτσι. Ποιο βλέπεις την επόμενη φάση, θα πεις και εσύ Άρη, θα πάρεις. Σε παρακαλώ, τι Άρη τώρα για ιδέες. Κάτσε βαρύματα να παίξουμε. Α, σιγά, ναι, ναι. Λίγο τζέρτζελο. Καλά, ναι, με Άρη δεν θα έχει τζέρτζελο. Όσο και Σεργιανούς που λένε να τύχουν τον Πάο και τα έτσι και τα αλλιώς που ακόμα εδώ και από εκεί να θυμούνται ότι η ζωή καμιά φορά τους φέρνει αυτό που θέλουν. Α, μάλιστα. Α, έτσι, να έχουν το νου τους. Δηλαδή, καμιά φορά δεν πιάνουν τα σταυρώματα δάχτυλα μα στην πλάτη μας. Θέλουμε τον Πάο καλά σταυρώνουμε δάχτυλα ποδιών και δάχτυλα χεριών και τη γλώσσα μας για σιγουριά. Μην τυχόν και πιάσει, έτσι. Ένα μεγάλο παιχνίδι το θέλουν όλοι και ιδίω τα ράδια παρακαλάνε για το συγκεκριμένο. Καλά, για το παρακαλάνε με σίγουρα τα ράδια. Όποιος θέλει να τύχουμε να περάσουμε ρε παραπέρα να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, έτσι. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλή σας ημέρα, παιδιά, και αριθμούς τον Πέλκα. Δεν το κινητοποιείς. Είναι μεγάλος πελκικός, είναι μεγάλος φανός ο συγκεκριμένος φίλος. Πάντως αυτό με τον Άρη θα είναι νομίζω σαλονικιώτικο ντέρμπι. Ναι, ναι, και το περίμενε γιατί έχει να συμβεί τουλάχιστον 3 χρόνια το συγκεκριμένο και ξέρεις, έτσι θέλει να τερωθεί λίγο το πάθος. Θα είναι ωραίο. Θα είναι ωραίο, ναι. Μα θα έχουμε δουλίτσα στα ράδια, ρε παιδί μου, θα παίρνει κόσμο, θα κάνει. Εμείς όμως δεν τα θέλουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν κράζουμε. Τι δουλειά έχουμε εδώ. Είμαστε εκπομπή ούτως ή άλλως ερευνών, επιστημών και τεχνών, κυρίες και κύριοι. Λόγω επειδή 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Και μια μεγάλη ανακάλυψη για να περάσουμε ας πούμε, στο ερευνητικό πεδίο. Μια μεγάλη ανακάλυψη έκανε την εμφάνιση της χθες στα ιντερνέτια. Επιστήμονες, πώς να το πω ρε παιδί μου, ανακοίνωσαν, εντάξει, διακριτικά είναι, ούτως ή άλλως όταν άπτεται της ανθρώπινης φυσιολογίας είναι διακριτικό, δεν έχει να κάνουμε. Πονηρά είναι τα μυαλά, Ελένα μου. Ναι, ναι. Γιατί οι επιστήμονες ασχολούνται και με αυτά τα θέματα. Έρευνα λοιπόν κάνει λόγο πως το ανθρώπινο πέος στα παλαιά τα χρόνια, τα πολύ παλιά, είχε οστό και το έχασε με βάση τις εξέλιξεις και τους Δαρβίνους αυτούς, όταν ο άνθρωπος έγινε μονογαμικός, Έλενά μου. Πότε έγινε. Πότε έγινε ο άνθρωπος μονογαμικός, όταν άρχισε να παντρεύεται μάλλον. Είσαι σίγουρος. Πότε, δεν είναι μονογαμικός ο άνθρωπος. Όχι, αμφιβάλλεις. Δεν ξέρω, αν είχαμε οστό θα στο έλεγα ότι δεν είναι. Αλλά να, εδώ η επιστήμη το λέει και η ανθρώπινη φυσιολογία. Δηλαδή πιστεύεις στη μονογαμία. Δεν ξέρω αν πιστεύεις ή όχι, δεν έχει να κάνει, να σου πω κάτι, δεν έχει να κάνει τι πιστεύεις. Έχει να κάνει πόσο μπορείς. Εκφύσεως του ανθρώπου θεωρώ ότι δεν υπάρχει μονογαμία. Δεν υπάρχει, λες ότι ο άνθρωπος είναι μια πεταλουδίτσα δεξιά και αριστερά. Και αγόρια και κορίτσα, ε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν το... κατηγορώ τους άνθρωπους. Όχι, παιδί, το ίδιο είναι. Γιατί το λες αυτό, δηλαδή, ότι δεν μπορούμε να είμαστε σταθεροί και πιστοί σε ένα σύντροφο. Όχι. Γιατί. Εκφύσεως. Ναι, πώς, ας πούμε, αυτή η φύση το ορίζει. Είναι στον άνθρωπο, φαίνεται. Από όσα έχω δει και ακούσει. Α, παίζει το ματάκι. Όχι το δικό μου. Ακούω. Ναι, ναι, ναι. Ακούω και βλέπω. Φίλες μου είπαν. Και φίλες μου είπαν. Γιατί άλλοι έχουν τους επιστήμονες, εμείς έχουμε τους φίλους μας που μας. Και να σου πω κάτι, μου άρεσε ότι το παραδέχονται. Και λένε, ναι, δεν είμαι μονογαμικός. Δεν είμαι μονογαμικός. Μάλιστα, γιατί έχω οστό ίσως. Τουλάχιστον τον άλλον μπορείς να τον δικαιολογήσεις. Τον δικαιολογήσεις τι, γιατί άμα παραδεχθείς, ας πούμε, την ροπή προς την αμαρτία, δηλαδή. Όχι, είναι... αν μου πει όμως, ξέρεις τι, το και το, θα το έχω και εγώ στο μυαλό μου. Να πω ότι εντάξει, να μεγάλα, ξέρω. Θα δεις. Να φυλαχτώ. Να φυλαχτώ, θα δεις. Θα πάρω ένα φυλαχτό, πάρω ένα μάτι, μια χάντρα, ένα το κάτι τη, μάλιστα. Και θα κοιτάξεις αν έχει και οστό. Για να δω, ρε παιδί μου, έτσι δικαιολογείσαι. Πλέον έτσι θα δικαιολογούμε την πολυγαμία. Έτσι μπορούμε να το τσεκάρουμε. Για να δω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ το να. Γιατί να είναι αμαρτία, ρε παιδιά. Η πολυγαμία. Το είπα. Ναι. Να, το λέει εδώ και η Έλενα. Δεν ξέρω. Γιατί η θρησκεία μας το έχει βάλει έτσι. Ότι ο άνθρωπος μη χωριζέει το και οι 10 εντολές και αυτό και το άλλο. Εσύ κάνεις ό,τι σου λέει η θρησκεία σου. Εγώ. Βέβαια. Εγώ ήμουν παπαδάκι μικρός. Σε παρακαλώ. Άσε τι σου να μικρός. Τώρα είσαι παπατζής. Πώς βγαίνουν στα ράδια και λένε έχω παίξει μπάλα και ξέρω, μπορώ να πω και εγώ ότι έχω κάνει εκκλησία και ξέρω. Εγώ μπήκα μέσα στο ιερό στα 27 μου. 27 μπήκα πρώτη φορά μέσα στο ιερό. Παντρεύτηκες. Για να παντρευτείς.
Όχι, μέσα κάτι για το γιο μου, δεν θυμάμαι πώς πήγα και τι έκανα. Μια φορά αυτό ήταν, δεν ξέρω να πήγα, δεν χρειάζεται. Σε πράγμα πίσω, πήγα να περάσω κάτι air condition. Γι' αυτό ρε παιδί. Πήγα και να σου πω την αλήθεια, φοβήθηκα λίγο, μην βγει κανένα χέρι και πάλι. Γιατί, πού ξέρει, μπορεί και άμα μας βλέπει από εκεί ψηλά για να μας πει ότι κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω αν η πολυγαμία είναι αμαρτία ή όχι. Καλά, αμαρτία όχι, ρε παιδί, αλλά το θέμα είναι το ηθικό, ας πούμε, το ζήτημα. Προς το παρόν, φίλε, προς το παρόν δεν έχω δει την σπάθη που λένε της τιμωρίας. Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω στην άλλη ζωή, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα δεν είναι αμαρτία. Οπότε καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Κάτι καλό δρόμο. Δεν θα ξεχάσω, θα σου πω, στο γάμο μου τότε πριν από πολλά χρόνια. Ναι. Μπαίνω μέσα που λες, μας παίρνει ο παπάς με τη γυναίκα μου, χέρι-χέρι, μας βάζει μέσα. Ξέρεις, το χωριό είναι λίγο πιο παραδοσιακά. Ναι, ναι, και τον κάνουν όλο το γάμο. Τα λένε όλα. Όλα, δυστυχώς. Παναγιά και χρήστε και παράταση και πέναλτι το πηγαίνουνε το μυστήριο. Και πάω που λες και είναι ο πολυέλαιος, είναι χαμηλά και με λέει πρόσεχε, λέει κάτι καλώδια, παπ, ρίχνουν μια κεφαλιά του πολυέλαιο, έρχεται ο κουμπάρος μου από πίσω, πάλι την ίδια διαδικασία, πιο ψηλός από μένα, πρόσεχε τα καλώδια, παπ, και αυτός και είναι ο ψάλτης από πίσω και λέει ρε παιδιά, λέει τι αμαρτία. Εγώ λέω κάποιος που της είπε, ρε σιγά τον πολυέλαιο ρε. Να έχετε μια όμορφη μέρα, δουλειά. Φιλιά, φιλιά, καλό δρόμο, τσάο. Δεν είναι η πολυγαμία, δεν είναι αμαρτία, ρε παιδί μου. Αμαρτία μπορεί να μην είναι. Ναι, αλλά... Είναι μέσα στον άνθρωπο. Μέσα, λες εσύ. Ότι είναι... Εντάξει, εγώ δεν ξέρω, ρε παιδί μου, από αυτά. Μα το ξέρω. Το πρωί που ξυπνάω, πού ξέρω από τέτοια πράγματα. Το πρωί. Τα λέω και μαθαίνεις. Έτσι, τα εξηγείς ωραία, βεβαίως. Το ανθρώπινο, λέει το άρθρο, για να μην παρεξηγούμε, το ανθρώπινο πέος, λέει, μπορεί να σκληραίνει, αλλά δεν διαθέτει ωστόσο το εσωτερικό του. Αντίθετα με τους πιθήκους και πολλά άλλα θηλαστικά ζώα. Γιατί όμως ο άνδρας έχασε το οστό του στο δικό του γεννητικό όργανο, ρωτάτε το άρθρο. Γιατί αφού το έριξε στη μονογαμία, απλούστατα δεν το χρειαζότανε. Αυτή την έρευνα πες μου ποιος την έκανε για να δικαιολογηθεί. Επιστήμονες λες. Γιατί άλλο. Ναι, αλλά δεν ενισχύει την πολυγαμία. Συγκεκριμένο λέει, ρε παιδί μου, ότι ο άνθρωπος, ή κάποιος να πει, είδες, με έχεις ευνουχήσει. Έχει κάνει αυτές τις κουτσουκιαλές. Τα έχει κάνει, κάτι επιστήμονες είναι αυτοί. Άσε. Αυτή από τα εξωτερικά. Από τα εξωτερικά, εδώ στην Ελλάδα είμαστε ηθικότατοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς το να. Μπάμπη Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Λοιπόν, πες τα αγόρι μου ότι δεν είναι αμαρτία. Πες τα, γιατί κατεβαίνω με τη γυναίκα μου στη δουλειά, την κατεβάζω στη δουλειά, τα ακούει και αυτά δημόσια ότι δεν είναι αμαρτία η πολυγαμία. Καλά, εντάξει. Είναι τώρα και μας ακούει. Ρε, έχει δίπλα τα ακουστικά, πλάκα με κάνει. Καταρχήν, άκου να σε πω. Άκουνα. Εγώ με τη γυναίκα μου καταρχήν είμαστε καλύτεροι φίλοι. Αυτό είναι το κυριότερο. Α, να πω. Είναι αδερφή μου, είναι φίλη μου, είναι ερωμένη μου, είναι γυναίκα μου, είναι τα πάντα. Αυτό είναι η ευτυχία. Αυτό είναι η ευτυχία, τέλος. Αυτό, άμα κάτι και το δεις τώρα, ότι είναι γυναίκα και ζύγια και έτσι και αλλιώς, ας το πουλί να πάει να πετάξει. Με τον άλλον είναι να μένεις μαζί και να συμβιώνεις όπως και με ένα φλαράκι σου, παιδί μου, και να τα λες, να κάνεις το χαβαλέ σου, αυτό το να τ' άλλο. Ναι, έτσι είναι. Και έτσι ακούτε είναι. Μαζί, δηλαδή, όπως... λόγω επειδή. Ναι, πάντα. Τα πρωινά, όταν είναι πρωινή και κατεβαίνουμε, εννοείται πάντα. Αγαπημένη μου, ζητάω συγγνώμη για τις επιλογές του άντρα σου. Δεν θα τον έκανες παρέα, να ξέρεις, αν δεν τον είσαι παντρευτεί. Αυτά τα φίλη και τέτοια, μάλλον τώρα σου ρίχνει πρόλογο. Κοίταξε. Κάπως έτσι, ξέρω. Γλιτώνει και το τηλέφωνο τώρα, κατάλαβες, ένα σε δύο. Λοιπόν, όταν την γνώρισα, εγώ την είπα, κοίταξε να δεις πλάκι μου, κοίταξε, είμαι βλαμμένος από τη φύση μου. Τώρα γι' αυτό κόλλησε, γι' αυτό κόλλησε. Με τους βλαμμένους κολλάνε, μάλιστα. Βρέτσι να λένε. Τώρα όμως γυρνάει και λέει, εσύ με το είπες, λέει, εγώ δεν ήξερα πόσο, κατάλαβες. Γιατί σου λέει, έχουν και αυτό το μεσιανικό, ότι εγώ θα σε αλλάξω, μπορεί να είσαι βλαμμένος, αλλά θα σε κάνω πανεπιστήμονα, παιδί μου. Καλά, καλά, ναι, με του ποιότη να άπλεξε, άστα να πάτε, δεν γλιτώνει εύκολα. Να είστε καλά, καλή δουλίτσα, φιλιά, 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 τσάο. Αχ, τι τραβάνε και μερικές γυναίκες. Έχουν τις βλαμμένους άντρες, ακούνε και τα θετικά. Άρα δεν είναι πολύ χαρμόσυνο αυτό γεγονός. Παιδί μου, αυτό είναι η πεμπτουσία της ευτυχίας. Να ακούς μαζί λόγω επειδή και πάμε πατυμαρίδι το πρωί. Τι χειρότερο μπορεί να σε βρεις σε αυτή τη συμβίωση. Τίποτα, τα έχεις ζήσει όλα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, χαμήλωσε λίγο το ράδιο γιατί ακουγόμαστε από το υπερπέραν, τον πλανήτη Άρη θα έλεγα. Το έχω κάνει διότι είμαι έμπειρος έρχεται. Έτσι. Απλά επειδή έβγαινα από τη γέφυρα, κατάλαβε. Ναι. Και κάτι δευτερόλεπτα. Έτσι. Τόσο έτσι. Το χωροχάρτη σου. Έτσι. Δεν θα το παρακάνω. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τους φίλους, το Ζεύγος, Βαγγέλη και λοιπούς. Ναι. Να χαιρετήσω και την Έλενα. Καλημέρα. Δηλαδή... Το Βαγγέλη και τη Βαγγέλενα. Να τα λέμε. Πρόσεξε. Και έτσι. Χάθηκαν οι αξίες.
παρενθετικά έμαθα και την Έλενα, έτσι, δεν αναρωτιέμαι, κατευθείαν χαιρετάω και την Έλενα. Έτσι. Μιλάμε, έχω προχωρήσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτή η ευθύτητα. Ευθύτητα, βεβαίως. Ο Βαγγέλης και η Βαγγέλα, όπως λες, και τον προηγούμενο τον φίλο, ο οποίος είναι τακτικός τώρα το πρωί, που κάτι οδηγεί, κάτι κάπου μακριά πάει και τα λέει πολύ ωραία. Ναι. Έτσι. Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου βέβαια, γιατί ακούμε πολλούς τουπιώτες, πολλούς παπτσίδες, πολλά παιδιά λαϊκά. Mm-hmm. Γιατί πολύ Άρης έπεσε το πρωί και δεν μπορούμε. Είπαμε δηλαδή, ο Άρης είναι, έχει ρε παιδί μου πιο. Έχει πάρει πτυχία ο Αριανός. Παπτσίδες, τίποτα. Λαχαραγορές. Ο Πέλκας πήρε πτυχίο. Δεν πήρε. Είμαστε υδραυλική και τα αρέστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω βέβαια τον Βαγγέλη που μας έδωσε σε επανάληψη ένα επεισόδιο από την εκπομπή Σύγχρονη Εύα. Με την Ελένη Ευαγγελίδου, πώς λεγόταν αυτή, όπου λέγανε διάφορα πόσο αγαπάμε τις γυναίκες μας, είναι φίλες μας, είναι σύντροφοί μας, είναι και τα αρέστα. Λοιπόν, τον παρακαλώ πολύ να πάρει και ένα πρωί να μας ενημερώσει εκ νέου, όταν βέβαια η γυναίκα του δεν είναι πρωινή και είναι βέβαιος ότι κοιμάται. Λοιπόν, εγώ τα κατέγραψα αυτά τον φίλο τον Βαγγέλη, τον είναι φίλο μου, γιατί και εγώ τα ίδια λέω. Δικιά μου. Στον αέρα. Έτσι. Βαγγέλη, δεν είναι τίποτα. Φίλε, 31 χρόνια εγώ. Μέχρι τα 100 έχουμε ακόμα. Και στα 100 θα είμαι εδώ, πάλι εδώ, να σου τραγουδώ που λέει το σύνθημα. Και πάλι φίλοι, μπάμπι μου, έτσι. Και πάλι φίλοι θα είμαστε. Φίλοι. Έτσι, να είσαι καλά. Ναι, σε φιλούμε, καλημέρα. Έχουμε ακόμα, σε κλέψει άλλο σήμερα. Συγγνώμη, ο άλλος. Έλα, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη. Ναι, του ποιότης, αλλά δεν το εξηγήσω ότι είμαι Αριανός. Να ξέρει. Και την καλημέρα μόνο από Αριανούς θα την ακούει. Να τα, τώρα τον έκανες, θα σου του κάρει. Και όσο γι' αυτό όταν είναι από γεματινή, την έχω πει, άμα το κάνει σε τέτοιο, να μην το ξέρω, θα σου φάω στον γόνα το μπροστά μου. Το συζητάω, να το ξέρω. Να το ξέρω. Τα φιλιά μας στην Κιτρινό Μαύρη Τούμπα. Εντάξει, Μπάμπη, έχουμε μια υπέροχη κορούλα 3,5. Α, να σας ζήσει, να σας ζήσει. Και ξέρεις πως γνωριστήκαμε την γυναίκα μου. Πώς, για να δώσω το Facebook. Γιατί καλέ η Έλενα, μια χαρά, ένα μέσο. Δεν σ' αρέσει το Facebook, εσύ θες υπότες και τέτοια. Θέλει υπότες, τι να κάνω. Όμως έχουμε ένα υπέροχο πλάσμα, η Χρύσα λέει αυτό που λέμε, σούμε ότι είναι παιδί του Facebook. Ναι, έτσι, παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και δεν θα την κάνουμε ποτέ σελίδα. Ναι, μα το Facebook είναι θέμα χρήσης. Γιατί τα φοβάσαι, παιδί μου, οι άνθρωποι ανοιχτήκαν, γνωριστήκαν, είναι ένα μέσο γνωριμίας. Εντάξει, το να πας τα μπαρ με τα τσιγάρα. Να σου πω κάτι, πως ξεκίνησε, ότι περνούσε κάτι φωτογραφίες, ας πούμε, η Βαγγέλενα από το Παριλάου και την έλεγα, ρε πουλάκι, με αφού κατεβαίνεις, που κατεβαίνεις, να ξέρεις και με ποιον μιλάς, έτσι, δεν έχω να κρύψω κάτι. Όταν ξέρεις τον εαυτό σου και ξέρεις τα πόδια, ξέρεις τι θέλεις, έτσι, είσαι σίγουρος και απλά ένα καφέ μια γνωριμία. Ναι, παιδί μου. Αυτό ναι, εντάξει. Μετά, είναι πώς, θα σου το εξηγήσω τώρα ποδοσφαιρικά, Ελένα μου, είναι πώς τα παλιά τα χρόνια βλέπαμε βίντεο από τους ποδοσφαιριστές που ήταν να πάρουν οι ομάδες. Αλλά μετά στο γήπεδο έκανε άλλα πράγματα. Αυτό τον βλέπαμε παιχταρά και τέτοια, αλλά έκανε. Στην περίπτωση του Βαγγέλη όμως έκανε παπάδες και μέσα στο γήπεδο. Εγώ ξέρω γιατί το φοβάμαι λίγο. Γιατί το φοβάσαι. Στέλνει ένας για καφέ σε μένα και στέλνει και σε άλλες 10. Διάλεξε. Μαζευτείτε όλες μαζί. Να σου πω κάτι. Πολυγαμικών δεν είναι ο άντρας. Να πάμε στη συζήτηση τώρα. Πάμε στη συζήτηση μονογραφία από την καμία. Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Εντάξει, δεν μπορούσα να μην ολοκληρώσω. Να μην ολοκληρώσεις. Συγγνώμη. Λοιπόν, κάναμε δύο ωραίους πρωινούς φίλους, γιατί δεν κάνει φίλους μόνο το Facebook, κάνουν και τα αριτιανά. Βεβαίως. Να είναι καλά τα παιδιά, ο Βαγγέλης και η σύζυγος, να χαίρονται το κοριτσάκι τους. Λοιπόν, παντοτινή φίλη μετά το πρωινό το σημερινό, κι ας είναι αριανή, αλλά εσύ, Μπάμπη μου, αν θέλεις να σε στείλω στο διάλειμμα, ναι, να μου βάλεις και το τραγούδι με τον Ζορζ Νταλαρά. Ποιο? Με τελείωσες. Βαγγέλη, με τελείωσες. Πίτσα Παπαδοπούλου. Πίτσα Παπαδοπούλου, καλή βερσιόν. Ναι. Καλημέρα, και καλημέρα. Είσαι παλιοκαιρίσιο μες στο πνεύμα, διότι το μετελείωσες το παίζουμε και με την πάντα μας. Είναι η νέα μας προστίκη, βέβαια. Ναι. Εξαιρετικό. Τα κομματάρα, δεν λες τίποτα. Μπορώ να το ακούσω από σένα. Δεν το τραγουδάω εγώ. Έχω βάλει άλλους. Εγώ κάθομαι από κάτω και τα ωραία τα τραγούδια. Βάζω στην υπόλοιπη πάντα και τα τραγουδάω. Υπάρχουν όλοι πολύ καλύτερες φωνές από μένα. Θα έρθω κι εγώ να κάνω μια πρόβα. Εννοείται. Πίτσα Παπαδοπούλου μετελείωσες. Ω, μάλιστα, κομματάρα. Γιάννης Καραλής, Θεός. Έτσι, πρωινά τραγούδια. Θα ακούσουμε μια στροφή και θα πάμε να διαλυματιστούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε. Μέλο μακάρονα, να φάω να σε ξεχάσω. Αυτή είναι η λύση από το λόγο επειδή. Αυτή είναι η φίλη μας η Γάβα από την Κύπρο.
με το νέο του χριστουγεννιάτικο άσμα που το ακούτε φυσικά μόνο από το λόγο επειδή είναι μια λύση να ξεπεράσουμε και τις στεναχώριες μας σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί τα Χριστούγεννα, αν μη τι άλλο, έχουν για κάποιους μοναξιές, έχουν χωρισμούς, έχουν. Άμα πάνε να κατεβαίνεις να πάρεις δώρα και τέτοια αυτές ιστορίες, μια χαρά θα, Ελένα μου, θα φτάσεις και στον χωρισμό, όπως έχουν τα πράγματα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο! Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή 2-31-0-287 και 38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Με τη Θερμοσέρβις και τον Λίμπερο 107,4 να γεμίζουμε πετρέλαιο την κοινωνική δεξαμενή των ιδρυμάτων που έχουν ανάγκη, ιδίως αυτές τις άγιες μέρες που πλησιάζουν. Γεμίσαμε τη δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα με 500 λίτρα. Βοηθήστε μας εσείς οι ακροατές του Λίμπερο να γεμίσουμε και τα υπόλοιπα. Με κάθε παραγγελία πετρελαίου στο 2310-68-52-16 ή χωρίς αστική χρέωση από σταθερό στο 811-44-0000. Για κάθε 200 λίτρα, ένα λίτρο ακόμη προσθέτουμε στη δεξαμενή μας. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Μία κοινωνική προσφορά του Λίμπερο 107,4 και της Θερμοσέρβις, μία εταιρεία της Καΐσης Oil Group. Και την Μονταλουμίν βεβαίως, συντροφιά μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα, στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Μοντάλουμιν, στρατηγού Μακρυγιάννη 92, στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-600-722 και μας βρίσκεται βεβαίως και στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Είδες εκεί εκτός από σύντροφο, άνοιξα λάθος μικρόφωνο σου, άνοιξε, εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά, παιδί μου, στις καλύτερες οικογένειες. Εκτός από σύντροφο στο Facebook μπορούμε να βρούμε και λύσεις για το σπίτι μας. Για τα πάντα, για τα νομίζω, πάντα. Που είναι το Facebook. Γιατί, ναι, παιδί μου, άμα είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να έρθει πιο κοντά, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Είτε είναι ραδιόφωνο, είτε είναι ίντερνετ, είτε είναι συναυλία. Μηδιακά είτε είναι... όλα πλέον. Όλα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ξοδεύεις και λιγότερα. Δεν σκέψου πόσο έχεις δαπανήσει. Κοίτα, να γίνονται όλα πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Δεν το συζητάω. Και πιο φτηνά. Πιο φτηνά. Αυτό είναι. Εγώ ποτέ αυτό το οικονομικό δεν το σκέφτηκα. Α, το σκεφτήκαμε εμείς. Το σκεφτήκαμε εμείς. Βέβαια, η άμεση επικοινωνία από κοντά δεν συγκρίνεται. Ναι, καλά. Μου πεις τώρα για Facebook και γνωριμίες σαν τα προηγούμενα. Όχι, παιδί μου, εντάξει, μετά διαζώσεις. Θα παλαβώσεις. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Είμαστε στο στάδιο των ερευνών, κυρίες και κύριοι, διότι όπως προείπαμε, οι ερευνητές του τμήματος ανθρωπολογίας από το University College του Λονδίνου, wow, που απόρρισες, ποιος είπε ότι ο άνθρωπος έχει χάσει το οστό ή στο... Αυτοί οι Βρετανοί πάντα τα βγάζουν αυτά κάθε φορά που Βρετανούς ακούω για έρευνα. Αυτοί, στο μόριό του, λόγω επειδή έγινε μονογαμικός. Ουσιαστικά τώρα μας παρέχει ένα δείγμα ευνουχισμού. Έκανα τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας Proceedings of the Royal Society B της Βασιλικής Εταιρείας Επιστημών της Βρετανίας. Τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά. Σύμφωνα με το Science και τη Βρετανική Guardian, μελέτησαν την εξελιτική ιστορία του οστού στα αρσενικά γεννητικά όργανα. Το εν λόγω οστό εκτιμάται ότι πρωτοεμφανίστηκε πριν από 145 έως 95 εκατομμύρια χρόνια. Ποικίλει εντυπωσιακά από είδος σε είδος, σε μήκος και όχι μόνο. Γι' αυτό έχει θεωρηθεί ως το πιο διαφοροποιημένο οστό που έχει υπάρξει ποτέ. Όμως στην πορεία μερικά ζώα το έχασαν. Και οι πρόγονοι του ανθρώπου ήσαν μεταξύ αυτών. Είναι αυτό που λέει κάποιος ότι έχασε το μότζο μου. Εγώ το πόρισμα το έβγαλα. Ποιο είναι το πόρισμα? Λοιπόν, οι ερευνητές ήταν άντρες, ξεκάθαρα. Ναι, 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 ξεκάθαρα, ναι. Το ξέρεις, ότι είπανε. Ο Κιτόπι. Δεν υπάρχει οστό. Ναι. Εγώ είμαι μονογαμικός, τέλειος. Σε εμπιστεύσουμε. Και όλα καλά. Καλός πρόλογος. Το βλέπεις. Σύμφωνα με τον Κιτόπι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε, παιδιά? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά, δόξα τω Θεώ. Χαιρόμαστε. Από πού μας τηλεφωνείς? Από την υπέροχη Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη μας. Μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Μέσα εντελώς, στο ρεστικό ιστό. Α, μάλιστα, κυρία μου. Δεν ξέρω αν ακούσετε τις έρευνες μας εδώ, τι έχουν πει. Ακούω. Ναι, ναι. Ακούω και έχω δύο τοποθετήσεις. Παρακαλώ, ακούγεστε και σπουδαγμένος άνθρωπος. Λόγιος, το έλεγα εγώ. Ας πούμε, ναι. Ναι, ναι, για να σας ακούσω. Ναι. Όσον αφορά το ωστό. Ναι.
μία θεώρηση, ναι, για το πώς μπορεί να χάθηκε αυτό το ιστό. Πώς χάθηκε? Είναι, μπορεί να οφείλεται και στη γυναίκα. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε μου σπάσει τα νεύρα. Μη μου σπάσει το από αυτό και έσπασε. Έσπασε, δηλαδή σε μια φάση. Ήταν, ας πούμε, ο αρχαίος άνδρας, ναι, ο οποίος, ας πούμε, μπορεί να πήγαινε να φέρει τίποτα βολβούς, ναι, τίποτα ρίζες, ναι, κανένα πεθαμένο τροκτικό να φάνε. Ναι, 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 ναι. Και εκεί υπήρχε, αυτός ήταν ο πρωτοκάγκουρας, ο πρωτοάνθρωπος. Και υπήρχε η πρωτογκρίνια, ναι, της πρωτογυναίκας. Ναι, μάλιστα, συγκλονιστικές θεωρίες. Η οποία μπορεί να το έλεγε, καλά βρε άχρηστε. Ναι. Πάλι ρίζες. Αχαήρευτε. Αχαήρευτε. Ο οποίος μπορεί να έλεγε, ναι ρε γυναίκα, στο 50.000 π.Χ. ζούμε. Σκέψου δεν ότι... έχει σούπερ μάρκετ. Βρήκα ρίζες. Σκέψου όμως ότι μετά από 50.000 χρόνια οι ρίζες θα είναι της μοδός. Θα... ο βιγκανισμός, ναι, θα εξαπλώνεται. Θα τα πληρώνουν οι βέγκαν σαν χρυσάφι. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι μία εκδοχή. Η δεύτερη εκδοχή για την απώλεια του οστού. Η άλλη τοποθέτησή μου είναι όσον αφορά το φλερ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το Facebook φυσικά είναι ένας καλός τόπος να γνωριστούν οι ανθρώποι. Ναι, 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 ναι. Αλλά επίσης, παιδιά, μπορώ να σας πω το καλύτερο μέρος για να βρει κανείς σύζυγο. Ναι. Συζυγία, τον ζυγό, να το σηκώσουμε μαζί. Συζυγία, ναι, σύζυγος. Ναι. Είναι ο χώρος της εκκλησίας. Α, μάλιστα. Ευλόγησαν. Ευλόγησαν. Παιδιά, ναι, είναι το κατάλληλο μέρος γιατί πάνε όλοι για συγκεκριμένο σκοπό. Ναι. Όλοι πάνε, ρε παιδί μου, έτσι φοράνε το καλύτερό τους στο πρόσωπο. Δηλαδή, και ότι τα καλύτερα τους ρούχα την Κυριακή. Τα καλύτερα ρούχα με ναφθαλίνη και χωρίς. και μέσα γίνεται ένα ωραίο παιχνίδι, ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή είναι οι άλλες οι κυρίες, οι οποίες έχουν τα μουστάκια τους, έχουν τα αυτά τους. Κυρία μου, τώρα αυτά τα ακούω σαν δεν τρέπεστε. Πάτε στην εκκλησία για αυτούς τους λόγους, δηλαδή. Κάνετε κόρτε στις όριμες κυρίες. Κοιτάξτε, άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε. Σατανάς, γι' αυτό είναι η εκκλησία, για να βγάλουμε μέσα τον σατανά. Μα όχι, κοιτάξτε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, έλεγε. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Αλλά το ωστό βλέπω ότι μάλλον δεν σας λείπει εσάς από την φυσιολογία σας. Κοιτάξτε, ρε φίλε, όχι, το λείπει σε όλους τους άνθρωπους. Μάλιστα. Και ιδίως σε μένα προσωπικά έχει σπάσει. Είστε ταλαιπωρημένες. Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωστό και αυτό που είπατε, θα το δεχθούμε. Στο στό. Γεια σας, κύριε μου, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Ωραία τα είπε προηγούμενο. Έδωσε μια πολύ ωραία ιστορική αναδρομή. Πολύ καλό ήταν, ναι, μου άρεσε. Σου άρεσε, όχι. Κοίτα η Παναγιώτα απέναντι τι πέτρες έχει. Ναι, και αυτό. Γιατί έχεις... Ναι, πολύ ωραία. Θέλω να μου πάρεις μια προβιά από Τσιτάχ. Γιατί δεν μου την πήρες και τέτοια, είναι Χριστούγεννα. Πώς είμαστε? Εμείς τι να πω. Καλά, καλά, άκουσα πριν κάτι... Για μονογαμία, παιδιά, άντρας και μονογαμικός δεν υπάρχει. Καλημέρα, καλημέρα. Να, η Έλληνά μας είναι... Τη στιγμή που πάβεις να είσαι μονογαμικός, πάβεις να είσαι και άντρας. Τι πάνε. Τη στιγμή που αρχίζεις να είσαι μονογαμικός, πάβεις να είσαι άντρας. Τελείωσε. Και τι πάει να πει αυτό, πάβεις να είσαι άντρας, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Αυτή η τοποθέτηση, ναι, δεν μου άρεσε. Όχι, είναι η αλήθεια. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Πιστοί άντρες υπάρχουν, έτσι, και εγώ είμαι πιστός. Αλλά πάω κόντρα στις ωρέξεις μου και... Μα εγώ δεν το είπα μόνο για τους άνδρες, για τον άνθρωπο. Για τον το άνθρωπο είπα. Μίλησε η Έλενά μας. Να δεν είναι μόνο άντρας. Είναι μονογαμικές, κάτι δηλαδή. Ορίστε. Οι γυναίκες είναι από τη φύση. Α, εκεί όπως μας αρέσει. Αυτό όπως μας αρέσει. Βρίσκουν... Όχι, έτσι πιστεύω. Δηλαδή βρίσκουν τον ένα, τον μεγάλο, τον έχουν είδωλο. Ναι. Και όσο τον έχουν είδωλο είναι καλά. Πού συμβαίνει αυτό? Άμα κάποια στιγμή δεν τον έχουν είδωλο μετά πάει αυτός. Ποια αλλά γυναίκα... πάλι ψάχνουν να βρουν κάποιον να... Ποιος έχει βρει το είδωλο, παιδί μου? Έναν. Εδώ πάω και έχει βρει το Σαββίδι και δεν τον έχουν είδωλο. Οι παοξίδες είναι μονογαμικοί. Δεν αλλάζουν προέδρους. Έτσι, μόνο.
Παλιά είχαν τις περιπέτειες τους αυτά, πλευτάκια, one night stands με πατατούδιδες, ξέρω εγώ, με σαχπατζίδιδες. Ο πατατούδιδες ήταν one night stands, κάτι... Όχι πατατούδιδες, όχι πατατούδιδες. Κάτι σαχπατζίδιδες, κάτι, πώς το λέγανε τον άλλο, με το καπέλο, κάτι τέτοιος, ας πούμε, είχε one night stands. Φίξαμε σένα τώρα το συνεπίθετο, να πούμε. Ποιο να, είναι το Batman, Batman είναι είδωλο. Συνεπίθετο το Batman. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μάλιστα, λέει ο φίλος μας ότι οι γυναίκες είναι, σε φιλούμε. Χαίρετε. Σε φιλούμε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Οι γυναίκες είναι, είδες όπως μας... Βλέπεις όπως συμφέρει τον καθένα και το φίλο. Καλά, εννοείται. Ο άντρας είναι να πούμε ένα αυτό και γυναίκες. Καλά, καλά, ξεχάσε καλά. Το. Ναι, ξεχάσε το. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνεις. Καλά. Τι κάνω, μόνος εσύ. Μου είμαι. Δεν μ' άφησες. Εσένα να σου πω τι κάνεις, να σου πω τι κάνει η γενική παρουσία. Α, δίπλα σου. Να, καλημέρα. Τι κοινό είναι αυτό, βρε παιδιά, τι κοινό είναι. Και καλά, 7 γκολ σε ένα ημίχρονο. Δεν είδες, φίλε. Εγώ πιστεύω εγώ, εσύ και άλλοι 9 να παίζαμε στο 7 γκολ σε ένα ημίχρονο, δεν τρώγαμε. Καλά, πολύ άνετα. Εντάξει, πολύ άνετα. Τι να κάνουμε, μωρέ, Παλαιστινιακός τώρα είναι. Το τερματάσεις ήταν στο πρώτο γκολ, έσκυψε να μην το πετύχει μπάλα. Αυτό, γιατί τσούζει τώρα με το κρύο η μπάλα. Τσούζει, έχεις φάει μπάλα σε κρύο. Ας που ήταν 1.70. Ήταν, γι' αυτό έβαλα και το βελίδι. Κάνανε με όμο με όμο με τους τερματοφύλακες, σου λέει θα βάλω το βελίδι. Να έχουμε, ας πούμε, ισοϊψία. Ενέρεση. Να μην, ας που ο βελίδις έβγαλε το πιο εύκολο μεροκάμα το ever. Δεν νομίζω να γούσταρε. Θα ήθελα να γίνει και κανένα σουσού μπροστά την εστία του, να έχουμε και μια έτσι τέλος πάντων. Δεν τον είδα, δηλαδή ο άνθρωπος. Εσύ, κοίταξε, αυτό θέλω να κάνω κάποτε μια εκπομπή με τερματοφύλακα, διότι οι τερματοφύλακες, ας πούμε, μου ασκούν έτσι, μου προξενούν φιλοσοφικά ερωτήματα. Ο τερματοφύλακας έχει το βίτσιο το εξής, ότι θέλει να γίνονται φάσεις για να παίζει και αυτός στο παιχνίδι. Ο τερματοφύλακας πρώτα απ' όλα είναι ζαβός για ένα και μόνο λόγο. Όταν όλοι έρχεται κάτι πολύ γρήγορα πάνω μας, κοιτάμε να το αποφύγουμε. Αυτός πάει και... Αυτός πάει εκεί πέρα και πέφτει πάνω. Ο τερματοφύλακας θα μπορούσε να είναι... Άρα είναι λίγο ζαβός. Ζαβός. Θα μπορούσε να είναι πράκτορος του FBI και να προστατεύει τον Αμερικάνο πρόεδρο, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα είναι μυστική υπηρεσία που προστατεύει τον πρόεδρο. Θα μπορούσε να είναι ο Kevin Costner που έφαγε τη σφαίρα για την Whitney Houston στο Bodyguard. Έτσι ωραία θα έδωσα. Έτσι να καταλάβει και η Έλενα μας γιατί ποδόσφαιρο μιλάμε. Ένα δάκρυ κύλησε το μαύρο. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάο, τσάο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, για λιγουλάκι ακόμη FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και στο λόγο επειδή μας κάνετε like, Mike, site, όλα αυτά. Συγκλονισμένοι είμαστε, σε μια εβδομάδα έχουμε πάρει πάνω από 700 like. Είμαστε... Ναι παιδί μου, μπαίνει μέσα ο κόσμος. Καλημέρα και στο George που μας λέει καλημέρα παιδιά, έχω φορτώσει το σκύλο με κονιά και πάω για καϊμάκ τσαλάν. Ωρε μεγάλε, άλλοι δεν για έχουν να που... είναι ζεστή και ήδη, έτσι. Ναι, άλλοι δεν έχουν που να πάνε και άλλοι τραβάν καϊμάκ τσαλάν. Μια κομματάρα των χειμερινών κολυμβητών, θα τη βάλουμε στο τέλος, θα κλείσουμε έτσι. Ποιος είναι ο τίτλος από το τραγούδι που βάλετε νωρίτερα με τον χωροχρόνο? Για σένα μόνο λέγεται και είναι Γιώργο που με συγκινήσει, είναι δικό μου. Είναι δικό μου το τραγούδι, αλήθεια. Μουσική στίχη. Μπάμπης Ματμανίδης, βεβαίως. Για σένα μόνο εγώ γυρίζω το χωροχρόνο. Για σένα μόνο όλα τα σφάζω, τα μαχαιρώνω. Κάνω τα πάντα, ανατινάζω όλα τα γκβάντα. Και λέγαμε λοιπόν για την έρευνά μας ότι το οστό λέει του Πέους βοηθάει στην παραταταμένη συνουσία. Εξού και η γαμικότητα ότι είσαι ρε παιδί μου, ντουράσε, α πούμε, σαν να ξυπνάει. Ενώ τώρα τα πράγματα τώρα είμαστε, άσετε να σου πω. Τα πολυγαμικά ζώα όπως οι χιμπατζίδες και οι μπονόμπο που αλλάζουν συντρόφους συνεχώς έχουν κάθε λόγο να διαθέτουν ένα πέος με κόκαλο. Κάτι που αυξάνει την πιθανότητα έβρεση συντρόφου και στη συνέχεια της γονιμοποίησης του συντρόφου. Απορώ για αυτή την έρευνα, μην τη συνεχίζεις. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, με το χρονικό όριο για τη διάρκεια της διείσδυσης του αρσενικού οργάνου, πέρα από το οποίο το οστό κρίνεται αναγκαίο, είναι 3 λεπτά. Okay. 3 λεπτά. Άλλη δικαιολογία που είπε άλλος. Κιόλας, το είπε η γυναίκα του. Θα της είπε σύμφωνα με τους επιστήμονες. Το χρονικό όριο είναι 3 λεπτά, μην θες και παραπάνω. Κάτω από τα 3 λεπτά συνουσίες, το οστό αρχίζει να γίνεται περιττό. Και αυτή είναι η περίπτωση του ανθρώπου. Κάτω λιγότερο. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των ανθρώπων. Κάτω τα 3 λεπτά. Όταν η μονογαμία αναδύθηκε ως βασική αναπαραγωγική στρατηγική στους προγόνους σύγχρονου ανθρώπου, κάτι που εκτιμάται ότι συνέβη κατά την εποχή του όρθιου ανθρώπου. Homo erectus, το οστό του πέους ατρόφησε έως σημείο εξαφάνισης. Όταν ο ανταγωνισμός μειώθηκε και ο άνδρας έδισε το γαϊδαρό του,
Κάποιοι που λένε ότι οι γυναίκες είναι αυτές που είναι τέτοιο, είδατε αντίθετα συμβαίνει. Ο άντρας είναι. Ναι, μπορούσε πλέον να το πάει πιο μαλακά. Μαλακωσά δηλαδή ένα πράγμα. Κυρίες και κύριοι, τι άλλο θα μάθετε από το λόγο επιδίκη. Το συμπέρασμα είναι ότι συμφωνείς μαζί μου και πίσω από αυτήν την έρευνα κρύβεται άντρας. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα για τις μονογαμικότητες και τις πολυγαμικότητες δεν έχω άποψη να εκφέρω. Τι πάει να πει μονογαμικός, τι πάει να πει πολυγαμικός. Δεν έχω την άποψή μου. Αγάπη να υπάρχει με οποιαδήποτε μορφή. Γιατί έχουμε γράψει και τραγούδια. Είσαι μωρό μου για μια συνεργασία. Από την άλλη, και έχουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, αλλά σε πολιτικό επίπεδο, ενισχύσει την έννοια της πολυγαμικότητας και της. Πολύ ύπαρξης επιλογών σε αυτή τη ζωή. Σιγά σιγά εμείς θα φτάσουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Το λόγο επειδή ολοκληρώνει την πρωινή του διδακτική πάντεση. Ερευνητική, καλλιτεχνική και ανθρωπιστική πάνω απ' όλα. Καλά ότι είμαστε ανθρωπιστέ, αυτό αν μη τι άλλο δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και το είπα λίγο σαν καινούργιο αυτό, ξέχασα να πω το ρο. Σας ευχαριστούμε. συναδέλφισε Κατερίνα, αν μη τι άλλο, για να πρέπει να κάνεις. Ξεκίνησε. Γεια σου Κατερινάκι μου, γεια σου Κατερινάκι μου. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία, τη συμμετοχή, εκούσια και ακούσια στο πρωινό λόγο επειδή. Έλενά μου, σε ευχαριστώ για την. Και εγώ πάρα πολύ. Έχουμε να περάσετε υπέροχα, εγώ την κάνω. Εγώ, για θα, εγώ θα περάσω, αυτό μας είπε. Θα μας ενημερώσεις, δεν μου το είπες αυτό πιο νωρίς, πότε έχει ορκομοσίες των νηπιαγωγών. Αύριο και η νοσηλευτική, έτσι. Και η νοσηλευτική. Στα Γιάννενα, παίρνουμε το πρώτο κτέλ. Σου έχω και λογοθεραπεία, σου έχω και νοσηλευτική. Και βρέφω νηπιακομεία. Θα έρθω σαν ερευνητής. Θα πεις η ποικίλα είναι μεγάλη, αρκεί να έρθετε. Ναι, θα έρθουμε και θα με συστήσεις σαν ένας ερευνητής. Προφανώς. Της ζωής και των πρωινών. Λοιπόν. Θα κλείσουμε, εντάξει, για δικό μου τραγούδι, ρε παιδί μου, έτσι, επειδή το για ζήτησα αλλαγή, εγώ. Για την αλλαγή, θα ήθελα κάτι από τα δικά σου τραγούδια. Για την αλλαγή, λοιπόν, γιατί είπαμε, πολύ ποικιλία γενικότερα σε μερικά πράγματα. Είσαι μωρό μου για μια συνεργασία, εγώ και εσύ και οι φίλοι σου στα τρία. Σας αποχαιρετούμε. Σωτήρης Βακάρος ακολουθεί μέχρι τις 8. Αποχαιρέτα το λαό σου, Έλενα, που χάνεται. Φιλιά πολλά, καλημέρα έχουμε. Τσιλιά θα λέγατε ότι να είναι φιλιά, τσάω.